Salam aleikum. على مستوى الجبين لتزاغوييف وكذلك محمد البريك اللي يعطي بكل تأكيد شحنة معنوية كبيرة للاعبي المنتخب الروسي من أخطاء وكورة مرت بسلام خطيرة لكولوفين أسطوري السهلاوي من السهلاوي بالراس رايعة من السهلاوي القناص. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ακούτε από άραβα συνάδελφο την περιγραφή του ενακτήριου μάτς του σημερινού. Το σημερινό μάτς με το οποίο ξεκίνησε το Μουντιάλ. Τα μπέρδεψα. Τι πήγα να πω. Το ενακτήριο μάτς του σημερινού Μουντιάλ. Ναι, το Μουντιάλ το οποίο σήμερα ξεκίνησε και σήμερα θα λήξει. Εντάξει, φύγαμε μια πεντάρα. Τι άλλο θέλουμε λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι ερχόμενο εδώ στο ραδιόφωνο είχα κατά νου να υποβαθμίσω την σημερινή πρεμιέρα του Μουντιάλ και να ξεκινήσω με την περιγραφή, την θρηλυκή περιγραφή του Φίλιππα Συρίγου, του Μακαρίτη, των τελευταίων δευτερολέπτων του τελικού του Ευρωμπάσκετ το 87 και στη συνέχεια να ακούσουμε τους θρηλυκούς Euro που ένα κομμάτι βγάλανε και βασικά δεν είχε πάρει η Ελλάδα το Ευρωμπάσκετ το 87. Το Final Countdown θα είχε πάει και άπατο, εμείς το κάναμε. Δηλαδή πρέπει όντως να πάρουμε πνευματικά δικαιώματα, ποσοστά. Αλλά δεν σκέφτηκα ο Έρμος, ο Χαζούλης, ότι πριν από την εκπομπή Μπαλαντέρ, την οποία ακούτε εδώ και λίγα λεπτά, ήταν η εκπομπή Basket City. Δηλαδή, αν δεν μιλούσε η καθήλυνα αρμόδια εκπομπή για το έπος του 87, ποιος θα μιλούσε, ο Μπαλαντέρ, ο Παπαδόπουλος ή ο Κυλώνης. Αν πει Παπαδόπουλος δεν υπάρχει κιόλας. Σήμερα έβαγε πάλι χώσιμο το απόγευμα. Ήταν εδώ ο Λαμπάουτάρης και τα λοιπά. Προφανώς είναι πάντως ένας δαιμόνιος ρεπόρτερ ο Νίκος Παπαδόπουλος. Και έτσι ξεκινήσαμε με την πρεμιέρα του Μουντιάλ, το ενακτήριο παιχνίδι, σήμερα το απόγευμα, στο Λουδνίκι της Μόσχας. Είδαμε και τον Πούτιν, εντάξει, με δικαίωση ο Πούτιν, έτσι έκανε δηλώσεις και είπε Λουδνίκι, δεν είπε Λουζνίκι, έτσι είναι Λουδνίκι. Είδαμε και τον Ρόμπι Γουίλιαμς να τραγουδάει και τις επιτυχίες του, που είχε και άγχος ο Ζαγόρας αν θα τραγουδούσε το Entertain You και να βγάζει και το μεσαίο δάχτυλο, να προτάσει το μεσαίο δάχτυλο του αριστερού του νομίζω χεριού, μικρή σημασία έχει, στον κάμεραμαν που είχε πλησιάσει δίπλα του. Είδαμε ένα παιχνίδι που δεν επιδέχεται σοβαρού σχολιασμού, είναι η αλήθεια. Οι Ρώσοι ούτε στα πιο τρελά τους όνειρα δεν περίμεναν να ρίξουν 5 γκολ στη Σαουδική Αραβία, η οποία έδειξε μια τραγική εικόνα. Δεν θυμάμαι τόσο κακή εικόνα ομάδας, ειδικά σε παιχνίδι πρεμιέρας. Και αν έχει να κάνει αυτό με το Ραμαζάνι, αν και από ό,τι θυμάμαι, όταν είχαμε φιλοξενήσει τον Αντώνη Σαριόγλου στο στούντιο, πριν από κανένα μήνα περίπου, τον γυμναστή της Εθνικής Αιγύπτου και άμεσο βοηθό του Έκτορα Ραούλ Κούπερ, τον οποίο κάνουμε τιτάνιες προσπάθειες να τον ακούσουμε και σήμερα, να μας δώσει το πιο φρέσκο ρεπορτάζ που υπάρχει λίγες ώρες πριν το αυριανό, το μεσημέρι γίνεται στις 3 Αίγυπτος Ουρουγουάη. Να πάρουμε update ρεπορτάζ από την εθνική ομάδα της Αιγύπτου, αν και όλα δείχνουν ότι ο Σαλάχ θα δώσει κανονικά το παρόν. Ίσως να έχουμε κάποια στιγμή μέσα στην σημερινή εκπομπή τηλεφωνική επικοινωνία με Εκατερίνεμπουργκ, εκεί γίνεται αύριο το μάτς, και να μιλήσουμε με τον Αντώνη Σαριόγλου. Απλά λέω ότι ο Αντώνης νομίζω μας είχε πει ότι οι Σαουδάραβες διεθνείς δεν θα τηρούσαν το Ραμαζάνι. Ναι, πάντως αν έχει να κάνει με το Ραμαζάνι η σημερινή τραγική εικόνα των Σαουδαράβων, όλες τις χώρες που το τηρήσαν το Ραμαζάνι, μεταξύ αυτών και η Αίγυπτος, είναι για τρελή κόντρα. Δεν υπάρχει τώρα, εντάξει, η Ρωσία φάνηκε σήμερα λες και ήταν Βραζιλία, που εγώ δεν τρώω παπά από το 5-0. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μια μέτρια, για να μην πω μετριότατη ομάδα, δεν με εντυπωσίασε, δηλαδή απλά βρήκε και τα έκανε. Λοιπόν, έτσι ήθελα να ξεκινήσω από την εκπομπή. Με Φίλιππα Συρίγο, με τον Μακαρίτη του Φίλιππα Συρίγο, με Ευρωμπάσκετ 87. Εντάξει, η δική μου γενιά και η πιο μεγάλη προφανώς και η λίγο πιο μικρή
ήταν το πρώτο τεράστιο, ήταν η πρώτη τεράστια αθλητική επιτυχία που βιώσαμε. Εγώ ήμουν 87, ήμουν 12 χρονών. Σαν τώρα θυμάμαι εκείνο το βράδυ Κυριακής, στις Βόλους στο Πατρικό μου, με ανοιχτά τα παράθυρα, κυριολεκτικά όλη η χώρα συντονισμένη στην ΕΡΤ, αν λέγονταν τότε ΕΡΤ και δεν λέγονταν τίποτα άλλο, νομίζω ΕΡΤ λέγονταν, και να βλέπουμε όλο το παιχνίδι. Εγώ θυμάμαι ότι είχαν βάσει πυρετό, δεν κάνω πλάκα, είχαν βάσει πολύ πυρετό και μου λέει, μάνα μου λέει, και να κερδίσουμε, λέει, δεν σε αφήνω να κατέβεις κάτω με τίποτα. Φυσικά ο πυρετός είχε ανέβει από την αγωνία, έτσι, από την αδρεναλίνη, από το άγχος. Γιατί με το που το σφύριξε ο ρέφερη, ποιος ήταν, δεν θυμάμαι καν, για πότε βρεθήκαμε από τις Βόλους στη Τσιμισκή, ήταν ασύλληπτες στιγμές. Για κάποιον που δεν τις έχει ζήσει, δεν μπορεί να καταλάβει ακριβώς. Λέει, για κάποιον που δεν έχει ζήσει το έπος του 87 και έχει ζήσει, ας πούμε, μόνο το έπος του 2004, που και εκείνη ήταν τεράστια επιτυχία, απλά η δεύτερη μεγάλη επιτυχία. Πάντα θα είναι δεύτερη μεγάλη επιτυχία, αν και άμα το δούμε ψυχρά σε καθαρά αθλητικό επίπεδο, η κατάκτηση του Euro του 2004 ήταν κατ' εμέ τουλάχιστον πολύ πιο σημαντική επιτυχία. Δεν θέλω να μειώσω το Ευρωμπάσκετ 87. Το εξετάζω αμιγώς αθλητικά, έτσι, γιατί άλλο να πάρεις πανευρωπαϊκό στο ποδόσφαιρο και άλλο να πάρεις πανευρωπαϊκό στο μπάσκετ. Αλλά η πρώτη μεγάλη επιτυχία παραμένει πάντα πρώτη. Στο μυαλό, στην καρδιά, στις αναμνήσεις. Η δεύτερη, έχετε πάντα δεύτερη. Και το λέω εγώ, ας πούμε, που ήμουν και στην Πορτογαλία, ήμουν παρόν εκεί, έτσι, 4 μέρες με τελικό. Εντάξει, ήταν αυτό που ζήσαμε το 87, όσοι το ζήσαμε, ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Αλλά επειδή μας κλέψανε όχι τη δόξα, την ιδέα, και πολύ ορθώς πράξανε και ήταν και το απόλυτα έτσι αναμενόμενο, η εκπομπή Basket City, ο Νίκος ο Μισχοβίτης με τον Σταμάτη τον Μουρελή, ασχολήθηκαν από ό,τι έμαθα πολλή ώρα με το έπος του 87 και καλά κάνανε, εντάξει, να μην επαναληφθούμε. Άμα θέλετε μπορώ να σας παίξω για τους Ηρακλειδείς που βέβαια είναι δυσάρεστες αναμνήσεις. Ηχητικό από τον τελικό του κυπέλου του ποδοσφαιρικού που έγινε ακριβώς μια εβδομάδα μετά στο ΆΚΑ. 14 Ιουνίου του 87 έγινε στο ΣΕΦ του Πειραιά ο τελικός του Ευρωμπάσκετ. Ακριβώς μια εβδομάδα μετά, Κυριακή βράδυ 21 Ιουνίου στο ΆΚΑ, εκείνη η αποφράδα μέρα για μας του Ηρακλείδη, εκείνη το Ηρακλή Σόφι. Ένας χαμένος τελικός που εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ως τελικός γενοκτονίας για τον κόσμο του Ηρακλή. Όσο και αν ακούγεται έτσι βαρύς ο χαρακτηρισμός, εντάξει, γενικότερα το αθλητικό ρεπορτάζ την έχει την υπερβολή, έτσι, ανέκαθεν την είχε μέσα του, το αθλητικό το ρεπορτάζ, κάτι σοκ, κάτι έλεος, κάτι λάβα, ηφαίστεια, τα έχουμε διαβάσει και τα έχουμε ακούσει αυτά σε πρωτοσέλιδα και σε αθλητικές εκπομπές άπειρες φορές. Τι πειρατικά, τι το ένα, το άλλο, τι υπεροκειάνια και δεν συμμαζεύεται. Αλλά ήταν λες στιγμές πραγματικά ασύλληπτες. Ωραία πράγματα. Εντάξει, και επειδή έχει πολλά στραβά αυτή η χώρα που ζούμε, η Ελλαδίτσα, πάρα πολλά στραβά, σε σημείο που έχουμε φτάσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κατοίκων της να την συχτηρίζουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουμε, λέει, για το μέγεθος, το πληθυσμιακό, αλλά και την εκτασή της χώρας, έχουμε ζήσει τουλάχιστον σε αθλητικό επίπεδο πολύ μεγάλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Ναι, τυχαίο, δεν το λες τυχαίο. Όχι, δεν είναι μικρό πράγμα, θέλω να πω. Δεν είναι μικρό πράγμα μια χώρα πληθυσμού 10 εκατομμυρίων σαν την Ελλάδα, εντάξει, τώρα έχουμε ξεφύγει λίγο παραπάνω γιατί έχουμε και new entries, να έχει πάρει πανευρωπαϊκό κύπελο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και δεν βάζω όλες τις υπόλοιπες επιτυχίες είτε σε ατομικό επίπεδο, αθλητές στίβου και κλασικός αθλητισμός, είτε σε άλλα ομαδικά αθλήματα. Είδα το σφαίριση, εντάξει, το πόλο είναι, λέει, αν τα βλέπουμε ψυχρά τα πράγματα, με βάση την συχνότητα επιτυχιών, η επίσημη αγαπημένη μας εθνική θα πρέπει να ήταν η εθνική ομάδα Απόλλων, που φέρνει συνέχεια επιτυχίες. Και μετά θα πρέπει να ήταν, ξέρω, η ομάδα μπάσκετ και μετά ποδοσφαίρο κτλ. Και στο βόλι κάποιες επιτυχίες που και πού τις είχαμε σαν εθνική ομάδα. Αλλά το να έχεις πάρει πανευρωπαϊκό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δηλαδή στα δύο λαοφιλέστερα ομαδικά αθλήματα, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Γιατί στην Αμερική δεν είναι αυτά τα λαοφιλέστερα
ομαδικά αθλήματα, ούτε καν το μπάσκετ που νομίζουν κάποιοι ότι το NBA ας πούμε, είναι το νούμερο ένα πρωτάθλημα, αθλητικό πρωτάθλημα στην Αμερική. Το NBA νομίζω είναι νούμερο 3, ναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι νούμερο 3 σε τηλεθέαση και γενικότερα έτσι, εμπορικότητα πίσω από baseball και American football. Αλλά είναι τεράστια υπόθεση. Έτσι. Μιλάμε για μια χώρα μικρή, ανέκαθεν ψιλοανίσχυρη οικονομικά, με πενιχρές δυνατότητες και αθλητικές υποδομές, και όμως έχουμε πάρει βασικά τίτλο που δεν έχει πάρει η Εθνική Αγγλία στο ποδόσφαιρο. Κάπου εκεί σταματάει η κουβέντα. Στο ευρωμπάσκετ έχουν πάρει και άλλες μεγάλες χώρες, αλλά και το έχουμε πάρει και δύο φορές. Ή τρεις το έχουμε πάρει. Δύο το έχουμε πάρει σίγουρα. Το έχουμε πάρει και στο Βελιγράδι. Ναι, δύο. Μια το 87 και μια στο Βελιγράδι, εκεί με Διαμαντίδη και Χατζηβέρντες κτλ. Ωραίες στιγμές, με αυτές βέβαια θα μείνουμε. Εντάξει, δεν, όσο και αν ακούγεται έτσι λίγο πεσημιστικό, εγώ είμαι πεπισμένος ότι ανάλογες επιτυχίες τέτοιου βεληνικούς, βλέπε 87 ευρώ μπάσκετ και βλέπε Euro 2004, δεν πρόκειται να τις ξαναζήσουμε. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, όταν δεν τις έχουν ζήσει άλλα έθνη, ποδοσφαιρικά εν προκειμένου η Αγγλία που οι άνθρωποι ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο, μπορώ να πω ότι ίσως και να μην τις αξίζαμε τόσο μεγάλες στιγμές που ζήσαμε, αλλά και που τις ζήσαμε είμαστε κάτι παραπάνω από τυχεροί. Λοιπόν, είναι ούτε στον παπά να μην το πούμε κοινώς. Σε αθλητικό επίπεδο είμαστε καλυμμένοι. Και γενικά πιστεύω ότι η δική μου γενιά είμαστε καλυμμένοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, πέραν του Ευρωμπάσκετ και του Euro 2004, έχουμε δει, έχουμε ζήσει από κοντά Χατζηπαναγή, έχουμε ζήσει Γκάλι, δηλαδή τους δύο κορυφαίους σε κάθε άθλημα όλων των εποχών στην Ελλάδα. Τι άλλο, έχουμε ζήσει την εποχή του Τζόρνταν στο μπάσκετ, αν το πάμε σε NBA. Έχουμε δει Μαραντόνα, εντάξει, έχουμε δει Πελέ βέβαια, η δική μου γενιά. Έχουμε δει Μαραντόνα, έτσι, έχουμε δει Μέση, έχουμε δει Κριστιάνο Ρονάλντο, έχουμε δει Ζιντάν, έχουμε δει Πλατινί. Εντάξει, είμαστε, την θεωρώ αρκετά τυχερή τη δική μου τη γενιά, και νομίζω όλοι όσοι ζήσαμε σε έτσι, μια τρυφερή ηλικία τα 80's, τη δεκαετία του 80, ήταν μια λατρεμένη δεκαετία για πολύ κόσμο, έτσι, μεταξύ συζητήσεων που γίνονται. Είχε μια μεγάλη καγκουριά, αλλά και μια τεράστια αθωότητα και γοητεία η συγκεκριμένη δεκαετία του 80. Λοιπόν, εδώ τι λέει ο Δημήτρης. Καταρχήν να δώσουμε τους εκπομπή Μπαλαντέρ στον Λίμπερο 107,4. Σήμερα θα είμαστε μόνοι μέχρι και τις 12, αλλά δεν μασάμε. Έχουμε Μουντιάλ, έχουμε τελικούς Α1, ο Ολυμπιακός κέρδισε, έκανε το 2-2, για όποιον δεν έχει ενημερωθεί και τέτοιο. Να σας δώσω και το σκορ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 92-76 στο ΣΕΦ, το οποίο κάπου σαν να πήρε το μάτι μου ότι ήταν μισοάδιο σήμερα. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά ή άρχισαν να μπουν οι Ολυμπιακοί. Τι κάνανε, βλέπανε Μουντιάλ προφανώς, ή δεν γέμισε. Α, έπεσε και ξύλο πολύ, μάλιστα, εντάξει, κλασικά πράγματα. Γι' αυτό είναι που λέω ότι δεν τα αξίζαμε ούτε το Ευρωμπάσκετ, ούτε το Euro. Εντάξει, δεν τα αξίζαμε. Και που τα ζήσαμε, δεν το λέμε στον παπά, ούτε στον καντινανάφη δεν το λέμε. Και προχωράμε. Ναι, ο Δημήτρης συμπληρώνει και άλλους κορυφαίους. Ναι, Νίκος Σαμαράς, ο Μακαρίτης, ο κορυφαίος ίσως Έλληνας βολεϊμπολίστας. Νόντα Αμαρτζίδη, Σπύρος Δήμας. Ναι, γι' αυτό είπα ότι έχουμε ζήσει όντως σε κάθε άθλημα, ομαδικό και ατομικό, τους κορυφαίους όλων των εποχών. Γι' αυτό θεωρώ, ας πούμε, τη γενιά μου. Θα μου πεις ένας πιο μεγάλος, έχει ζήσει και τους πιο παλιούς. Έχει ζήσει και Δελικάριδες και Δωμάζους και Μίμη Παπαγιάννου κτλ. Κτλ. Εντάξει. Τους προλάβαμε και εμείς όμως, τους καλούς, τους καλύτερους. Ναι, γιατί εντάξει, ειδικά για Χατζηπαναγή και για Γκάλι νομίζω ότι δεν επιδέχεται αμφισβήτησης από κανέναν για το αν ήταν οι κορυφαίοι στο άθλημά τους ή όχι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος συνεχίζει το κυνήγι του Αντώνη Σαριόγλου, να μιλήσουμε για το αυριανό μάτς της Αιγύπτου με την Ουρουγουάη και γενικότερα για το Μουντιάλ. Τι θέλω να πω, κάτι θέλω να πω, πρέπει να είμαστε σε ένα διάλειμμα, κάτι θέλω να πω. Ναι, το τελικό του μπάσκετ τον δώσαμε. 2-2 ισοφάρισε ο Ολυμπιακός στην σειρά των τελικών. Και ο πέμπτος και τελευταίος που θα κρίνει τον πρωταθλητή
θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 17 του μήνα. Εντάξει, έχει κουράσει με αυτό το σκηνικό. Είναι πάνω από 15 χρόνια που παίζουν σέρι τελικούς. Και λίγα λέω. Πρέπει να είναι καμιά 20ετία που παίζουν κάθε χρόνο τελικό για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είναι μεγαλύτερη δυναστεία από ό,τι είχαμε τότε τα Άρης ΠΑΟΚ. Εντάξει, ίσως εμάς να μας κακοφαίνεται και λίγο παραπάνω, όταν λέμε εμάς, τους Θεσσαλονικείς, έτσι. Επειδή είμαστε στην απέξω πλέον, αλλά έχει κουράσει. Δηλαδή, το πρωτάθλημα στο μπάσκετ είναι. Και στο ποδόσφαιρο είναι λίγο πολύ τετελεσμένα τα γεγονότα, αλλά στο μπάσκετ νομίζω ότι πραγματικά τζάμπα γίνεται το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει δηλαδή ούτε μία στο δισεκατομμύριο, επειδή είναι και έτσι το άθλημα, δεν έχει το απρόσμενο του ποδοσφαίρου και το κομμάτι της έκπληξης σε τόσο μεγάλο βαθμό. Ξεκινάει το πρωτάθλημα και δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση να μην δει στους τελικούς της Α1 Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Εξακολουθώ τώρα να προσπαθώ να θυμηθώ τι ήθελα να πω και το ξέχασα. Δεν πειράζει. Αυτός πάντως που δεν ξεχνιέται με τίποτα είναι ο Παράσχος, ο χορηγός μας. Στην Ολύμπο 90, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεστε σε ανταλλακτικό υδραυλικής φύσεως, σε τσιμούχες, σε προϊόντα χαλακού και αποχετεύσεις. Όχι, τσιμούχα είναι το άλλο το εργαλείο που σφίγγεις και σφίγγεις, γιατί δεν πρέπει να είναι τσιμούχα. Αυτό είμαι άσχετος, γενικά δεν πολύ πιάνω τα χέρια μου. Θερμοκολλητικά, πρεσαριστά, αποχετεύσεις, χαλκοσωλήνες, αξεσουάρ και μπαταρίες μπάνιου, λέβητες αερίου και όλα αυτά και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferrol και Wolf. Στην Ολύμπο 90, στον Παράσχο, θα τα βρείτε όλα. Είτε είστε απλός σπιτονικοκύρης, είτε είστε επαγγελματίας υδραυλικός. Και ας μην σας λένε και σάκι. Αν ένα quiz θέλω να βάλω, ναι, αλλά εντάξει, έχουμε χρόνο. Το δούμε μετά το διάλειμμα. Θα αναφερθούμε φυσικά και στα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης. Θα ξεκινήσουμε με Ελένη Μπούντου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Θα μιλήσουμε και με τον Νίκο τον Παπαδόπουλο φυσικά και το ρεπορτάζ του Άρη. Θα σας πω και εγώ τα του Ηρακλέους, αν και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αμαν-αμαν. Είναι, εντάξει, άπαξ και ξεκινάει η Μουντιάλ, όλα τα υπόλοιπα, ψηλό, εδώ ακόμα ας πούμε και ο τελικός της Α1 του μπάσκετ, στο ψιλομούχτι πέρασε σήμερα, δηλαδή άλλες φορές τα αθηναϊκά sites ζαλίζουν φρύδια όταν έχουμε τελικούς Α1 Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Σήμερα λόγω πρεμιέρας Μουντιάλ πέρασε σε δευτεροτρίτη μοίρα το παιχνίδι του ΣΕΦ. Εντάξει, το καλό για τα κανάλια και τις εφημερίδες τα λοιπά είναι ότι θα υπάρχει ένας ακόμη τελικός την ερχόμενη Κυριακή στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι. Λίμπερο ακούτε, 107,4. Είναι η εκπομπή Μπαλαντέρ. Θανάση κυλώνει στο μικρόφωνο μόνος του σήμερα. Έχω απέναντί μου τον τεράστιο Γιάννη Ζάτση, που είναι υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Θα είμαστε μαζί για άλλη μια μισή ώρα περίπου μέχρι και τις 12. Θα ανοίξουμε φυσικά και τηλεφωνικές γραμμές. Σήμερα πρέπει να γίνει ωραία έτσι, ποδοσφαιρική κουβέντα. Έχω φέρει μαζί μου και τα κοιτάπια μου να σας πω για τα αυριανά παιχνίδια, για τα μεθαυριανά, για ό,τι θέλετε για Μουντιάλ. Είμαι διαβασμένος στο φουλ. Κάνουμε και μια πολύ ωραία κουβέντα με τον Γιώργο Ζαγόρα στη μεσημεριανή εκπομπή. Για περίπου μια ώρα ήμουνα στον αέρα μαζί με τον Γιώργο και κάναμε έτσι χέρι-χέρι και χωρίς τον Καρατζαφέρη μια προσπάθεια έτσι, ανάλυση των 8 ομίλων. Και του τι ας πούμε περιμένουμε από αυτό το Μουντιάλ της Ρωσίας, 21ο στην ιστορία του αθλήματος. Καλά ήτανε, αλλά γενικά για Μουντιάλ ό,τι θέλετε εδώ πέρα να κάνουμε, πραγματικά θέλω να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα, λίγο να ξεχάσουμε τα πρωτοδικεία, τα δικαστήρια, τα πιστόλια, ξέρω εγώ, τα μπλοκαρισμένα αφημί. Τα τελευταία χρόνια σε όλες τις ομάδες πιο πολύ ασχολούμαστε με το οικονομικό και νομικό ρεπορτάζ παρά με το αμυγός ποδοσφαιρικό. Σήμερα ξεκίνησε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση και για μένα η μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση. Μάλλον να το πω διαφορετικά, μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση δεν είναι το Μουντιάλ από τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε καμία περίπτωση, αλλά είναι σίγουρα πιο εμπορική, πιο πιασάρικη και πιο του γούστου πολύ κόσμου, όχι μόνο του δικού μου, αλλά ότι είναι σαν μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός, δεν είναι το Μουντιάλ, είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Λοιπόν, ξεκίνησε σήμερα και τουλάχιστον για ένα μήνα θα έχουμε να βλέπουμε πράγμα, θα έχουμε να παίζουμε κανένα στοιχηματάκι. Οι γυναίκες βέβαια είναι ένα ερώτημα πώς θα βγάλουν άκρη. Θα μου πεις πλέον συνηθισμένες είναι, όχι κάθε 4 χρόνια, κάθε 2 χρόνια έχει ή Euro ή Μουντιάλ, οπότε έχουν εξοικειωθεί με αυτούς τους καταραμένους για αυτές καλοκαιρινούς μήνες. Εντάξει, το γύρο κρατάει και λιγότερο, αλλά το Μουντιάλ τώρα είναι ένα μήνα γεμάτο, έτσι. Και παραπάνω από ένα μήνα. 32 μέρες θα κρατήσει. Σήμερα ξεκίνησε 14 Ιουνίου και τελειώνει
και πάλι στο Λουζνίκι της Μόσχας 15 Ιουλίου. Κυριακή θα είναι όταν θα δούμε τον τελικό Βραζιλίας-Αργεντινής. Διάλειμμα. Αν συλλεύω μια δεκαετία την οποία δεν την έζησα, ναι, με γεννήθηκα σε αυτήν, αλλά δεν την έζησα, ήμουν πολύ μικρός, είναι δεκαετία του 70. Και αυτή έδωσε πάρα πολλά και σε αθλητικό επίπεδο και σε μουσικό. Και από τα διαμάντια τις ακούμε και τώρα. Rainbow με τη φωνή του τεράστιου Ronnie James Dio. Man on the Silver Mountain. Και συνεχίζουμε. Εκπομπή Μπαλαντήρα στον Λίμπερο σε 107,4 στον FM στα 43 λεπτά μετά τις 10. Βραδάκι 5ης 14 Ιουνίου. Όχι του 1987, του 2018, 31 χρόνια μετά. Πώς περνάνε τα χρόνια, 31, μεγαλώσαμε, 43 γίναμε. Είμαστε τουλάχιστον στην καλύτερη των περιπτώσεων, είμαστε στα μισά του δρόμου. Στην καλύτερη των περιπτώσεων. Λοιπόν, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12. FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 545-26. Τα λέμε και μέσω Facebook. Θανάσης Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες και double S και Y στο Κυλώνης, όχι I, άλλο το Y και άλλο το I. Θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές αργότερα, αφού ξεμπερδέψουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων, αν και με Ελένη Μπούντου προς στιγμή δεν κατέστη δυνατή η τηλεφωνική μας επικοινωνία. Δώσε λίγο τη σωλιά του Μπλάκμορ. Ο φίλος ο Κρίς λέει: η κόρη του Δελικάρη λέει, είναι φίλος μου, λέει, πηγαίναμε, λέει, στον Κιάμο μαζί. Μάλιστα, η μία ήταν, λέει, συμφοιτήτριά μου, λέει, πάνω, λέει, στην Αγγλία. Ναι, και από ό,τι μας λέει, ήταν, λέει, και πολύ ωραίες κοπέλες. Οι κόρες του Δελικάρη, ο οποίος ήταν, ας πούμε, στην εποχή του ο number one παίκτης, ο άσος του Ολυμπιακού Πειραιός. Με ΠΑΟΚ δεν τη βλέπω τη φάση, γιατί και ο Δημήτρης Μπατζόγλου δεν κατέστη δυνατό να επικοινωνήσει μαζί μας. Αλλά πηγαίνουμε στην λύση του Νίκου Παπαδόπουλου, που είναι το στάνταρ της εκπομπής. Λοιπόν, όσο είναι και δικιά του εκπομπή, εμείς εδώ φιλοξενούμενοι είμαστε. Απ' έξω περνούσαμε και μπήκαμε, είδαμε φως και μπήκαμε. Να μιλήσουμε για ρεπορτάζ Άρη. Αλλά πριν πάμε στα ρεπορτάζ των ομάδων, είναι από τις λίγες φορές που κάνω αβάντα σε μέσο που δεν ανήκει εδώ στο Libero Media Group. Λοιπόν, το σημερινό πάντως φίλο της KingBet, πακέτο και με το περιοδικό του Mundial, 96 σελίδες, έτσι, όχι καμιά τσάπα τσουλιά, 96 σελίδες πράγμα, εγκυκλοπαίδεια, βίβλος, έχει τα πάντα ό,τι χρειάζεστε για το Mundial, ρόστερ, ομάδες, στατιστικά, αποδόσεις, εκτιμήσεις, γραφικά, της Παναγιάς στα μάτια, τηλεοπτικά προγράμματα, έχει και κουιζάκια. Αργότερα που θα ανοίξουμε τηλεφωνικές δραμές, δεν σας τα λέω από τώρα γιατί θα ψαχτείτε. Αργότερα που σήμερα θέλω να μιλήσουμε αρκετή ώρα, έτσι, να κάνουμε ποδοσφαιρική κουβέντα για Μουντιάλ και όχι μόνο, κάθε ακροατής που θα βγαίνει θα του πετάξει και κάνα δυο κουιζάκια. Να δω πόσο είσαι, έτσι, διαβασμένοι. Όχι σχετικά με την ιστορία του Μουντιάλ, σχετικά με το τρέχον Μουντιάλ, με αυτό που ξεκίνησε σήμερα. Έχουμε Νίκο Παπαδόπουλο. Γεια σου, Νικόλαε. Γεια σου, Θανάση. Εσύ είσαι διαβασμένος. Να σε τεστάρω, να σου κάνω μια ερώτηση, ας πούμε, κουιζάκι. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, τι πρέπει να βγω και να πω Νίκος από Νίκος από Περέα. Νίκος από Περέα. Λοιπόν, έχω Νίκο από την Περέα. Λοιπόν, θα σε ξεμπροστιάσω, φίλε, να ξέρεις. Θα μου βάλεις δύσκολο. Σε πόσα μουντιάλ έχει πάει η Ελλάδα. Δύο. Τι. Δεν είναι δύο. Τρία είναι. Αθλητικός ρεπόρτερς λέει μετά. Επαγγελματίας δημοσιογράφος. Ντροπή σας, να φύγετε, να πάτε αλλού. Είμαστε το 94. Το 94. Το 10 και το 14. Είναι Νότια Αφρική και Βραζιλία. Στο 10 μπορώ να σου πω γιατί λες ότι είμαι αδιάβαστος. Το πρώτο γκολ που έχουμε σκοράρει σε Μουντιάλ με τον Δημήτρη Σαλβεγγίδη. Σωστά, ναι. Σωστά. Ναι. Ναι, σε εκείνο, ναι, το αστείο το Μουντιάλ με τις βουβουζέλες που ένα μήνυμα παίρνει το κεφάλι. Με την Ιγυρία δεν παίζαμε, νομίζω με την Ιγυρία παίζαμε. Με την Ιγυρία που είχε χάσει και ένα μαλλί ο Γκέκας, το θυμάσαι. Ναι. Φοβερή ευκαιρία. Ωραία. Άρα είσαι 0 στα 1. Θες και δεύτερη ερώτηση. Κάνουμε και δεύτερη. Κάτσε τώρα να δω, έτσι, να σε βάλω λίγο δύσκολο. Γιατί είσαι και επαγγελματίας δημοσιογράφος, φίλε. Πρέπει ο βαθμός δυσκολίας να ανέβει λίγο. Πω ρε φίλε, τώρα θα... Από δεκαετία 80 κάτι έχεις καθόλου? Κάντε μου σαν bonus και κάνε μου και μια πιο εύκολη μετά, αλλά θέλω να δω πώς το βρω. Λοιπόν, ξέρεις τι, θα σου δώσω τρεις πιθανές ερωτήσεις, multiple choice. Ναι.
Για, θα σε βοηθήσω αρκετά νομίζω έτσι. Δεν θα σε, ωραία, θα σε αφήσω στον ωκεανό. Λοιπόν, ποιο φρούτο ήταν η μασκότ του Μουντιάλ της Ισπανίας το 1982. Το ακτινίδιο, το πορτοκάλι ή η μπανάνα. Η μπανάνα. Η μπανάνα. Άμα έρθεις από εβδομάδα θα σου φέρω μια μπανάνα. Το πορτοκάλι. Ζάτζι βρήκε και ήχο. Δώσε λίγο πάλι Ζάτζι, δώσε λίγο. Δώσε λίγο. Αυτό πώς λέει, το μπάζερ που λένε, το μπάζερ. Το μπάζερ μπίτερ. Ναι ρε, το πορτοκάλι. Εσπάνια 82. Και μία ακόμα έτσι, είσαι 0 στα 2. Άμα δεν βρεις ούτε ένα, φίλε, άλλαξε επάγγελμα. Εντάξει τώρα, δηλαδή ντροπή, ντροπή. Δηλαδή, ναι, παίρνεις λεφτά που τα στερείς από κάποιον άλλον, ρε φίλε, που... Σιγά. Λοιπόν, κάτσε τώρα. Θες να σου βάλω από το τωρινό Μουντιάλ για να σε διευκολύνω. Από όπου θες. Θα τη βρω, ό,τι και να είναι. Εντάξει, περίμενε, περίμενε. Κάτσε, γιατί αρκετά έχουν αναφερθεί στις... Καλά, εντάξει. Αυτό δεν το βρίζει με τίποτα. Αυτό ούτε εγώ δεν το ξέρω. Σε ποια ομάδα του Μουντιάλ κάθε πρώην προπονητής του Άρη. Λοιπόν, εύκολη, πιστεύω πολύ εύκολη. Ποιες χώρες κάνουν ντεμπούτες σε Μουντιάλ από το τρέχον της Ρωσίας. Σαουδική Αραβία. Πω πω φίλε. Όχι. Κανονικά θα έπρεπε να σου κλείσω το τηλέφωνο φίλε κανονικά. Το Μαρόκο. Το Μαρόκο. Η Αλγερία. πες μια τρίτη. Αν δεν πετύχεις ρε φίλε, αν δεν πες μέσα ούτε στην τρίτη χώρα, πραγματικά δηλαδή σου κλείνω το τηλέφωνο έτσι γιατί πρέπει να γίνει και σε ξαναπαίρνουμε στα καπάκια. Περίμενε. Αυτό τώρα χωρίς Ζάτζης θα γίνει αυτό. Αν δεν βρει ούτε την τρίτη προσπάθεια, τον κλείνεις, τον γιώνεις και τον ξαναπαίρνουμε στα καπάκια, δεν πούμε κουβέντα για Μουντιάλ, θα τη θεωρήσουμε ως μη γενόμενη την κουβέντα μας. Γιατί θα να και θα τη σβήσουμε και από τα αρχεία του Λίμπερο. Γιατί με εξαπολύσει. Γιατί ρε φίλε δηλαδή... τώρα εντάξει. Δηλαδή, άντε το πορτοκάλι να πω το 82 δεν το είχε ζήσει, ας πούμε, live το Μουντιάλ. Τα Μουντιάλ της Ελλάδας, ρε φίλε, εντάξει. Σου είπα, ναι, αλλά σου είπα ότι το πρώτο γκολ της Ελλάδας σε Μουντιάλ το έχει βάλει ο Δημήτρης. Δεν σε σώζει αυτό, φίλε. Δεν σε σώζει. Δεν με σώζει. Είπες δύο. Σε ρωτάω σε πόσο Μουντιάλ έχει παίξει η Ελλάδα και μου λες δύο. Και ποιος εσύ να το κρίνεις αυτό, δηλαδή. Δεν με σώζει, δηλαδή. Νικόλα μου. Δεν κατάλαβα τώρα, λοιπόν, πες. Ποιες χώρες κάνουν ντεμπούτο στο Μουντιάλ. Δεν είναι το Μαρόκο, δεν είναι η Σαουδική Αραβία. Πόσες είναι. Δύο είναι. Είναι δύο, Τη μία ρε φίλε πρέπει να τη βρεις, εντάξει. Περίμενε. Κάτσε τώρα, περνά το μυαλό μου η Όμιλη. Τσόμιλη. Τσόμιλη, περίμενε. Δεν είναι το Μαρόκο. Κάτσε ρε Ζάτζη, αφού δεν πάγε πριν. Όχι, το Μαρόκο, εντάξει, το είπε, το Μαρόκο το είπε. Περίμενε. Λοιπόν, σου δίνω λίγο χρόνο να σκεφτείς. Πάμε να ακούσουμε. Τι έχουμε ώρα, τι. Α, επειδή μου κάνεις το ρολόι μου, κάνω ο Ζάτζη. Λέω και τι ώρα, παρά 10 είναι. Περίμενε. Από τον όμιλο που ξεκίνησε σήμερα, νομίζω ότι όλες έχουν παίξει σε Μουντιάλ, ναι. Εντάξει. Ναι. Το Περού. Κλείστο. Όχι. Εντάξει. Δηλαδή, τρώει λεφτά από ένα παιδί που είχε τη δίψα και τα λοιπά να διακριθεί στον χώρο και τα λοιπά. Εντάξει, οκ. Είπαμε. Ρεπορτάζ Άρη κορυφή. Δεν λέω. Κορυφή είναι top. Είναι top. Δεν πιάνεται εκεί πέρα. Αλλά έχει σημαντικές ελλείψεις από μουντιαλικές γνώσεις. Λέω, ξαναπάρω τώρα να μιλήσουμε μόνο για Άρη. Δεν πούμε κουβέντα για Μουντιάλ. Τζάμπα και με τα quiz. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Τον έχουμε. Έλα, Νικό, καλησπέρα. Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά είσαι. Πώς πάει. Πώς πήρα σήμερα. Καλά ήταν. Ωραία. Δεν πιστεύω να δεις την πρεμιέρα του Μουντιάλ. Το Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Το είδες. Το χάζεψα λίγο. Το χάζεψα, λέει. Ναι, για χάζεται. Ναι, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τι έχει ο Άρης. Το άφησα στο 3-0 και μετά από το κοίταξε ήταν 5-0. 5-0. Και έβαλε μετά και έκτο η Ρώση. 6-0 έλεξε τελικά. Τι? 6-0 έλεξε, ναι. Εγώ 5 είδα. Ακόμα και γι' αυτό ρε φίλε αμφιβολία έχεις. Γιατί αν έλεξε 5-0. Αφού είδα 5 ήταν. 5 έλεξε.
Πέντε έλεξε, Νίκο μου, πέντε έλεξε. Τα στόπερ της Σαουδικής Αραβίας που δεν στρίβουνε να πούμε. Φίλε, δεν μου λες, ο Σαριόγλου τι μας είχε πει, ότι οι Σαουδάραβες δεν θα κάνουν Ραμαζάνι, δεν θα το τηρούσανε. Νομίζω πως όχι και μας είπε μάλιστα ότι είναι και καλή ομάδα. Ω, φίλε, φαντάζομαι δηλαδή αύριο η Αίγυπτος που είναι και full θρίσκη, τι θα αρπάξω από τους Ουρουγανούς. Θα διασυρθούν αύριο οι Αιγύπτιοι, φίλε. Το μόνο που τους σώζουν είναι ότι παίζει τελικά ο Σαλάχ. Οι Σαουδάραβες δεν έκαναν. Οι Σαουδάραβες, καλά θυμόμουν ότι μας είχε πει ότι δεν κάνανε. Και φίλε ήταν τραγική, δεν εντάξει, δεν ήταν ομάδα αυτό για μουντιάλ. Φαντάσου να κάνανε κιόλας. Α, μπράβο, ναι. Εγώ να σου πω κάτι, τους έβλεπα εκεί 25-30 ότι άρχισαν να κουράζονται. Καταρχήν να σου πω κάτι, φίλε, η Ρωσία παρόλο που κέρδισε με 5-0, εμένα δεν με εντυπωσίασε καθόλου σαν ομάδα. Ούτε εμένα. Τίποτα, δηλαδή. Όχι, θα περάσει, θα περάσει. Καταρχήν με το 5-0 σήμερα έχει βάλει, ήταν score progress αυτό, φίλε. Γιατί είπαμε παίζει ρόλο στις ισοβαθμίες, η διαφορά τερμάτων και ο αριθμός των γκολ που έχει πετύχει. Εγώ πιστεύω θα περάσει η Ουρουγουάη με την Αίγυπτο. Μπα, εγώ διαφωνώ, φίλε. Εγώ πιστεύω θα περάσει η Ουρουγουάη η Ρωσία. Είναι άτυχοι οι Αιγύπτιοι που πέσαν στον όμιλο της Ρωσίας. Πιστεύεις δηλαδή εσύ τώρα ποδοσφαιρικά καθαρά ότι. Δεν σου λέω ότι είναι απίθανη η Ρωσία να κερδίσει την Αίγυπτο, αλλά η Αίγυπτος δεν μπορεί να κοντράρει τη Ρωσία. Μπορεί, να σου πω κάτι. Λίγη χύτο μεταξύ τους, έτσι. Χάνει αύριο η Αίγυπτος από την Ουρουγουάη, που είναι και το πιο φυσιολογικό. Λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική φέρνουν εσύ. Είναι δηλαδή στους 4 βαθμούς η Ρωσία, στον έναν η Αίγυπτος. Η Ουρουγουάη, αν έχει κάνει το 2-2, τελευταία αγωνιστική παίζει η Ουρουγουάη-Ρωσία. Ένα χικάκι θα το πάρει η Ρωσία. Μια χαρά το πάρει, φίλε. Άσε που και να μην το πάρει, θα έχει τόσο καλύτερο goal average η Ρωσία, που θα πρέπει μετά η Αίγυπτος να βάλει πάρα πολλούς Σαουδάραβες. Εντάξει, δεν θα τον συνέχεια τάλαρα οι Σαουδάραβες. Ναι. Και εγώ φάει κανένα τάλαρο η Ρωσία. Όχι, εγώ πιστεύω μετά και το σημερινό 5-0 είναι περασμένη η Ρωσία. Θα δεις, θα περάσει. Πολυπλασματικό όμως, α πούμε. Εντελώς πλασματικό, ναι. Αλλά οι Γερμανοί, φίλοι, πάντα περνάνε. Δηλαδή, μόνο οι Νοτιοαφρικανοί δεν περάσανε που εντάξει, είναι Νότιος Αφρική. Όλοι οι υπόλοιποι σε όλα τα μουντιάλ οι Γερμανοί πάντα παίξαν νοκάουτ παιχνίδια. Ναι. Και είναι Ρωσία, έτσι είναι τεράστιο μέγεθος. Αύριο πάντως το βράδυ εξάγεται νομίζω ότι ήταν από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Το Πορτογαλία-Ισπανία είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Από πλευρά ονομάτων αυτό είναι και το Αγγλία-Βέλγιο τελευταία αγωνιστική στον όμιλό του. Ναι. Ναι, αλλά το Ισπανία-Πορτογαλία είναι πιο σε μεγαλύτερο βαθμό του. Ναι, γιατί είναι οι πρωταθλητές Ευρώπης με τους. Με αυτούς που κάνουν, ας πούμε, παπάδες για καμιά δεκαετία. Και μόνο τον τώρα που δημιουργήθηκε με την Ισπανία με τον προπονητή τώρα και τον Ιέρο. Εντάξει. Ναι. Ένα ωραίο χι βλέπω αύριο. Με τον Ράμος να λέει η προπόνηση λέει σήμερα ήταν λέει, σαν να ήμασταν σε κηδεία. Τώρα εντάξει, θα σου πω κάτι. Και αυτή η συνομοσπονδία, δηλαδή τι πατριωτισμό σου έπιασε. Έλαντε. Επειδή συμφώνησε ο άλλος με τη Ρεάλ δύο μέρες πριν, που έγινε λίγες μέρες νωρίτερα λογικά. Κοίταξε, ήταν, Ρεάλ, πάντως, ήταν και λάθος το timing της Ρεάλ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Συμφωνείς τώρα, μην το ανακοινώνεις. Άσε να περάσει το Μουντιάλ και το ανακοινώνεις την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα, ειδικά σε μια εθνική ομάδα που ξέρεις ότι υπάρχουν και πολλές εσωτερικές έρηδες με Καταλανούς, με Καστιγιάνους, με Βάσκους κτλ. Ας το να πάει στο διάλογο που λένε. Κλείστε τον εκεί, δώστε χέρια, βάλτε τσίφρες και το ανακοινώνετε 16 Ιουλίου. Ή όποτε τελειώσει η Ισπανία τις υποχρεώσεις, γιατί τελικό δεν πάει. Καλά, είναι δύσκολο τώρα να πάει. Εντάξει. Δεν με πείθει. Αν και έχει καλό υλικό, αλλά. Έχει, ρε, υλικάρα έχει. Καλά, εγώ και με τον Λοπεντέκ να μιλήσω για το σκηνικό, πάλι πιστεύω ότι θα πάει τελικό. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε και με τον Ιέρο τι θα κάνει. Συμπαθέστατος φέρναν τον Ιέρο, εντάξει. Ναι. Αν και Ρεάλ, συμπαθέστατος, όντως. Ναι. Απλά εντελώς άπειρος προπονητικά. Ήταν team manager στην εθνική ομάδα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Και ο Λοπετέγκη δεν είναι ότι έχει τις φοβερές προπονητικές. Κοίταξε, σε επίπεδο εθνικών ομάδων, αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων, έχει δουλέψει πάρα πολύ και με επιτυχίες στις μικρές της Ισπανίας. Σε σύλλογο δεν έχει δουλέψει με επιτυχία. Είχε κάτι μικρά περάσματα από κάτι ομάδες μικρές. Κάποιος όμως μπορεί να έρθει και να σου πει Θανάση ότι άλλο να κοουτσάρει στους μικρούς και άλλο τους άνδρες τώρα στο παγκόσμιο. Εντάξει, κύπελο, ναι, όντως. Βέβαια η φιλοσοφία άνδρες, πάνω κάτω η ίδια. Ναι. Δηλαδή η εθνική ομάδα είναι η εθνική ομάδα, δεν τη μιλάμε για άνδρες 17, ναι. Τη μιλάμε για άνδρες. Απλά στους άνδρες έχει να διαχειριστεί σε προσωπικότητες παγκοσμίου εμβέλειας. Βεντέτες, πολύ πιο απλά. Και είναι λίγο πιο δύσκολο. Ναι, τέλος πάντων. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στα ντουάρι. Αφού ήμουν λαθέρ, εγώ σου είπα βέβαια. Εντάξει. Άλλη μια. Σκράπας φίλε, έτσι το λέγαμε εμείς τότε. Εντάξει. Το Περού έχει ξαναπαίξει Μουντιάλ, ρε Θανάση. Ναι, ρε φίλε, έχει ξαναπαίξει. Δηλαδή το Περού έχει γίνει πασίγνωστο από τη μόντα που είχε κάνει στο Μουντιάλ το 78. Για να μην περάσει η Βραζιλία και να περάσει η Αργεντινή. Ο Παναμάς.
Ο Παναμάς, σωστός. Ο Παναμάς είναι ο ένας προτάρης από τους δύο. Και σου φώναζα τη Σενεγάλη πριν και δεν με και δεν μάθω. Όχι, δεν είναι Σενεγάλη. Σενεγάλη, φίλε, αφού χθες δεν σου λέγω ότι είχατε το όνειρο στο Γαλλία Σενεγάλη που είχε κερδίσει με Παπαμπούμπα Ντιόπ, η Σενεγάλη. Ναι. Το Ιράν. Όχι. Καλά, τέλος πάντων. Από Γιώτα ξεκινάει όμως η ομάδα. Μην μου πεις τώρα καμία Ιταλία. Αν μου πεις τώρα καμία Ιταλία, θα σου κλείσω τηλέφωνο και δεν σε ξαναβγάζω κιόλας, ρε φίλε. Η Ισπανία. Ναι, ναι, ναι. Η Γρυλανδία. Η Ισλανδία, ρε φίλε. Η Ισλανδία και ο Παναμάς είναι πρωτάριδες ομάδες σε Μουντιάλ. Για κάτσε, περίμενε λίγο. Το αμφισβητείς. Θα σε κλείσω, πρόσεχε. Θα μείνει το ακροατήριο χωρίς ρεπορτάζ Άρια σήμερα. Μετά το ρεπορτάζ Πάου που για πάντα. Είμαι σε επαφή για το ραντεβού που λέγαμε. Α, με Αντώνη Σαριόγλου. Ναι, φυσικά. Περιμένω να δω αν θα ευοδοθεί. Αναμένω. Ενημέρωση. Λοιπόν, μέχρι τις 12 πες του, εδώ πέρα είμαστε, έστω και για 5 λεπτά, αν μπορεί. Νομίζω, και πέτε, ναι, έτσι, όχι παραπάνω τώρα. Ναι, εντάξει. Και δύο στον αέρα είναι πολύ ωραίο το timing τώρα, αν μπορέσουμε και τον, όντως, και τον έχουμε. Μέχρι, εντάξει, να δούμε τι θα γίνει με αυτό, να πάμε στα Τουάρι, όπου σήμερα κινηθήκαμε στον απόϊχο της χθεσινής συνάντησης ανάμεσα στον Θόδωρο Καρπίδη, τον Ντόν Παπαδόπουλο και τον Νίκ Σακίεβιτς. Ήταν έτσι, η επόμενη μέρα, η ανάλυση, η δεύτερη ανάγνωση των όσων υπόθηκαν, των αριθμών που έβεσαν στο τραπέζι. Και γενικότερα αυτό το οποίο βγαίνει είναι ότι ναι, μεν μπορεί να είχαμε μια αρνητική τροπή στις συζητήσεις των δύο πλευρών, αλλά το πολύ καλό κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθησαν οι επαφές τους, μαζί με το γεγονός ότι θα συνεχιστεί η χορηγία του κ. Παπαδόπουλου προς τον Άρη και μάλιστα θα αυξηθεί πάνω από 50%, νομίζω αναδεικνύει τις πολύ καλές σχέσεις των δύο πλευρών και αφήνει μία πόρτα ανοιχτή, ώστε στο μέλλον ίσως να υπάρξει μια νέα συζήτηση για εμπλοκή των Αμερικανών ή αγορά του πλειοψηφικού πακέτου, όπως δηλαδή τέθηκε χθες στη συνάντηση που είχαν στην Νέα Υόρκη. Δεν θα πρέπει να το αποκλείσουμε, ούτε η πλευρά των Αμερικανών το αποκλεί. Αυτό το διατηρούν στο μυαλό τους. Μπορεί κάποια στιγμή να επιστρέψουν με νέα πρόταση, για την ώρα όμως δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Ο Θόδωρος Καρπίδης συνεχίζει μόνος του, σίγουρα με μια οικονομική ενίσχυση και μια οικονομική βοήθεια από τον Ντόμ Παπαδόπουλο, κίνηση που δείχνει και την αγάπη του Ντόμ Παπαδόπουλου για την ομάδα, γιατί, για να το εξηγήσω πιο απλά, ο άνθρωπος διαφημίζει στον Άρη μια εταιρεία που δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ναι. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Δεν έχει κάποιο όφελος ουσιαστικό από αυτό. Το κάνει περισσότερο για να βοηθήσει την ομάδα. Γιατί είναι και φίλος του Άρη και έχει σε εκτίμηση το Θόδωρο Καρπίδη και θέλει να το στηρίξει σε αυτή την προσπάθεια που κάνει. Με αυτά τα λεφτά λοιπόν και με τα υπόλοιπα έσοδα που θα έχει ο Θόδωρος Καρυπίδης από τη σεζόν, συν ό,τι χρήματα βάλει αυτός, καλύτερα να προχωρήσει, να συνεχίσει βασικά πλέον μόνος του τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα να μένετε να επιστρέψει στην Ελλάδα ο πρόεδρος των Κιτρινόμαυρων, με πολλά ζητήματα να βρίσκονται στην ατζέντα του για να τα τρέξει, με το επόμενο 15ήμερο να είναι αρκετά καθοριστικό. Σε πρώτο πλάνο φυσικά βρίσκεται το αγωνιστικό, όπου πρέπει επιτέλους να ξεκαθαρίσει το θέμα μένουν φεύγουν, αποχωρήσεις και παραμονές από το υπάρχον ρόστερ, και να μπουν στην τελική ευθεία και να οριστικοποιηθούν και οι πρώτες μεταγραφές της ομάδας. Γιατί υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις παιχτών που λέμε στις τελευταίες μέρες, με τις οποίες ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, αλλά δεν είχαμε κάτι παραπάνω λόγω του ταξιδιού του που έκανε ο Καρπίδης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με την επιστροφή του και αφού συζητήσει και με τον Πάκο Ερέρα, θα προχωρήσουν αυτές οι υποθέσεις και νομίζω ότι είναι πιθανό στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις. Να έχουμε και κάποια προσθήκη στο ρόστερ. Αφού πρώτα φυσικά τελειώσουμε οριστικά με το θέμα που λέγεται ξεκαρτάρισμα αυτή τη στιγμή της ομάδας. Υπάρχουν άλλα θέματα όπως αυτό της αδειοδότησης, που πρέπει ο Άρης 18 να καταθέσει το φακελό του. Το τηλεοπτικό που συνδέεται με την αδειοδότηση είναι ένα ζήτημα το οποίο παραμένει ανοιχτό, νομίζω θα τραβήξει λίγο ακόμα καιρό, γιατί υπάρχει αυτό το γκρουπ των 6 ομάδων που παραμένουν μετακίνητες ή τηλεοπτικά άστιγες εισαγωγικά και περιμένουν και απαιτούν να βρεθεί μια λύση και για αυτές.
που να ανταποκρίνεται στο brand name φυσικά της καθεμίας. Εγώ πλέον όσο περνούν οι μέρες μου φαίνεται κάπως δύσκολο ο Άρης να βρει τα 2 εκατομμύρια που ζητάει. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε εδώ και ένα μήνα. Τι να πω, μακάρι να το καταφέρει ο Καρυπίδης. Αλλά όσο κυλούν οι μέρες για μένα φαντάζει δύσκολο. Θα περιμένουμε και θα δούμε. Υπάρχουν άλλα ζητήματα όπως η οριστικοποίηση της συμφωνίας με την ΑΕΚ, με τον οποίο ο Άρης συνεχίζει, η οριστικοποίηση του προγράμματος προετοιμασίας. Υπάρχουν γενικά αρκετά θέματα. Το θέμα του Γενικού Αρχηγού επίσης και αυτό σε συνόηση με τον Ερέρο Καρυπίδης αποφασίσει ποιος θα αναλάβει Γενικός Αρχηγός. Το θέμα του Ραούλ Μπράβο και αυτό είναι ακόμα ζήτημα που απασχολεί τους ανθρώπους της ομάδας. Μάλιστα ο Μπράβο δεν αποκλείεται αν όχι αύριο μέχρι την Κυριακή να βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη. Πιο κάτω στη λίστα, αλλά και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο λογικά θα απασχολήσει και αυτό του Ντάρση Νέτο, ο οποίος αναμένεται προς τα τέλη Ιουνίου στην Ελλάδα πάλι, μετέθεσε λίγο τον ερχομό του στη Θεσσαλονίκη, ήταν προγραμματισμένος τώρα για αύριο μεθαύριο, αλλά θα κάτσει λίγες μέρες ακόμα στην Βραζιλία. Είναι πολλά πράγματα, μέσα σε 2 εβδομάδες ο Άρης πρέπει να τρέξει, αν όχι όλα τα περισσότερα από αυτά, και όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, κυρίως για το αγωνιστικό, πρέπει να έχει στο ρίσιο το 70-80% του ρόστερ, του νέου ρόστερ, για να ξεκινήσει και να δουλεύει σωστά και να έχει ο Ερέρα τους περισσότερους παίχτες στην διάθεσή του. Παράλληλα σήμερα είχαμε και ένα πρόμο βίντεο της ΠΑΕ για τα διαρκείας, σε μια προσπάθεια έτσι να τα σμπρώξει περισσότερο. Νομίζω όμως ότι όταν θα αρχίσουν και οι πρώτες ανακοινώσεις θα το πετύχει αυτό σε μεγαλύτερο βαθμό. Γενικά είμαστε νομίζω ότι η αναμονή και η υπομονή που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα για το αγωνιστικό και για άλλα ζητήματα φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της. Γιατί με την επιστροφή του Καρυπίδη θα δρομολογηθούν όλα αυτά τα ζητήματα και δεν υπάρχουν και άλλα χρονικά περιθώρια. Δηλαδή είναι αναγκαστικά πλέον ότι πρέπει ο Άρης να αρχίζει να κλείνει μέτωπα και να αποδείξει ο Καρυπίδης πλέον προχωρώντας μόνος του, συνεχίζοντας μόνος του, ότι μπορεί να ανταπεξέλθει κιόλας. Το θετικό βέβαια στα όσα έγιναν χθες είναι το εξής, ότι ο κόσμος είχε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πρόταση των Αμερικανών και παρακολουθώντας λίγο τα social media και λίγο και τον κόσμο που ακούσαμε που βγήκε σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή, οι περισσότεροι, βασικά περισσότεροι, σχεδόν όλοι είναι σύμφωνοι με την απόφαση του Καρυπίδη, με την αρνητική απάντηση του Καρυπίδη, γιατί αυτό το 4 εκατομμύρια σε 8 χρόνια, εντάξει, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή πρόταση που μπορείς να κάνεις και δεν δείχνεις έμπρακτα ότι θες να πάρεις και την ομάδα κιόλας. Γιατί μπορεί να μην λέγανε ότι θα διαθέσουν 5 εκατομμύρια φέτος, αλλά από κάποιον πρέπει να αγοράσεις. Αν του δίνανε 4 εκατομμύρια για παράδειγμα στο χέρι και απαντούσε αρνητικά, τότε θα υπήρχε δυσαρέσκεια και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό για μένα. Γιατί είναι πάνω κάτω τα λεφτά που έχει βάλει και αν έβαζε και τον πόνους των 200.000 ευρώ κάθε χρόνο, του βάζανε ένα πόνους για τα επόμενα 5 χρόνια ανέβει η ομάδα στην Ευρώπη, νομίζω ήταν πολύ καλά. Αλλά τώρα αυτό το 4 εκατομμύρια σε 8 χρόνια, δηλαδή να πάρεις ομάδα με δόσεις, δεν το έχω ξαναδεί εγώ να σου πω την αλήθεια. Ο Θεοδόσης. Ο Θεοδόσης. Ξαναλέω όμως ακόμα και με αυτή την εξέλιξη υπάρχει μια πολύ θετική και καλή επαφή ακόμα και τώρα ανάμεσα στις δύο πλευρές. Και χάρηκαν οι Αμερικανοί. Και τους έκανε ευχάριστη εντύπωση το ότι ήταν έναν άνθρωπο ο οποίος τον περίμεναν σκληρός στις διαπραγματεύσεις, αλλά ήταν συνεννοήσιμος, ήταν συζητήσιμος, ήταν διαλλακτικός και έπαιξε νομίζω σημαντικό ρόλο στο να αφήσουν κάτι ανοιχτό για το μέλλον. Άμεσα ή όχι, θα φανεί. Ωραία. Κάθε αυτά. Πως έχω κάποια νεότερη ενημέρωση. Γιάδες. Περίμενε. Εντάξει, όση ώρα ψάχνεις εσύ, πριν από λίγο ο Αντουάν Γκρισμάν μέσω ενός ντοκιμαντέρ που είχε ετοιμάσει και παίχθηκε σε ισπανικό κανάλι, πολύ πρωτότυπος τρόπος, ανακοίνωσε την οριστική του απόφαση να συνεχίσει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Έβγαλε βιντεάκι με τίτλο «La Decision», η απόφαση, Αντουάν Γκρισμάν, «La Decision», και δείχνει, παιδί μου, τον δείχνει μέσα στα σκοτάδια να πηγαίνει στο Γουάντα Μετροπολιτάνο και να λέει ότι παραμένει στην Ατλέτικο. Παίχθηκε πριν από λίγο, στις 10:04 είχε ανακοινώσει σήμερα στο Twitter, στο Instagram μάλλον, ότι 10:04 ώρα Ελλάδας θα ανακοίνωνε την οριστική του απόφαση. Ατλέτικο ή Μπάρσα.
και τελικά παραμένει στη Μαδρίτη. Μάλιστα. Μάλιστα. Εντάξει, για μένα λάθος η επιλογή του. Εντάξει. Γενικότερα. Εντάξει, αν θες να κάνεις το βήμα παραπάνω και να διεκδικήσεις, ας πούμε, το Champions League ή ένα πρωτάθλημα που έχει πάρει βέβαια. Κοίτα, ναι, ξέρεις τι γίνεται, ρε φίλε. Όντως, δηλαδή, βλέπει όμως ότι και με την Ατλέτικο μπορεί να τα διεκδικήσει. Και τα δύο. Μπορεί να τα διεκδικήσει. Οπότε, σαφέστατα είναι πιο μεγάλο μέγεθος η Μπάρσα και πιο πολλά λεφτά θα του δίνανε. Όχι, τι πεινάει στην Ατλέτικο, δεν ξέρει τι παίρνει. Αλλά εντάξει, μπορεί να το κάνει έτσι, επειδή μου να συνδυάσει το όνομά του στην Ισπανία, στην μετά Σοσιεδάδ εποχή, μόνο με την Ατλέτικο. Λοιπόν, κλείσε τώρα να κλείνω, έχω μια επαφή. Κλείνω, και έχουμε το ραντεβού και κλείνω, ναι, θα πάω στο διαλυματάκι και με ενημερώνεις μέσα στο break για να πω τον κόσμο αν θα έχουμε τελικά Αντώνη Σαριόγλου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο, να σε καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά με το ρεπορτάζ του Άρη. Για ρεπορτάζ Ηρακλή θα μιλήσουμε μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα. Θα σας πω όταν επιστρέψουμε και όταν θα ανοίξουμε την μουντιαλική κουβέντα, θα το ξεπετάξουμε μπαμπαμ το ρεπορτάζ του Ηρακλή, που δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Όλα εάν και εφόσον και μελλοντικά σενάρια κτλ. Και με αδειοδοτή, όχι με αδειοδοτήσεις, με επενδυτές, με όχι κάτι αγωνιστικό τέλος πάντων. Θα σας πω τα στατιστικά του σημερινού αγώνα Ρωσία-Σαουδική Αραβία από το επίσημο site της FIFA, το FIFA.com, που είναι το πιο τρανό παράδειγμα για το πόσο παπά μπορεί να φάει κάποιος από τους αριθμούς. Ναι. Βασικά δεν κράτηκε με. Άκου τώρα, Τζόνι, το παιχνίδι ήταν μονόλογος. 5-0 κέρδισε η Ρωσία. Κατοχή μπάλας 40% η Ρωσία, 60% η Σαουδική Αραβία. Ακρίβεια σε πάσες, πάσα κιούραση, 78% η Ρωσία, 86% η Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, πάσες συνολικά 511 ολοκληρωμένες η Σαουδική Αραβία, 306 η Ρωσία. Ολοκληρωμένες 442 η Σαουδική Αραβία, 240, λιγότερες και από τις μισές πάνω κάτω η Ρωσία. Τι άλλο έχουμε. Ναι, κυρίως αυτά στην κατοχή μπάλας και στις ολοκληρωμένες πάσες και στο pass accuracy. Υπερτερεί και στις τρεις κατηγορίες η Σαουδική Αραβία, η οποία ήταν στο γήπεδο ανύπαρκτη. Όταν είμαι ανύπαρκτη, εντελώς ανύπαρκτη. Βέβαια υπάρχουν και άλλα νούμερα που φωτογραφίζουν με την ανωτερότητα των Ρώσων. Πέραν του 5-0 σαν τελικό αποτέλεσμα, είχαμε προσπάθειες γενικότερα 13 εναντίον 6, με τη Ρωσία πάντα γηπεδούχο. On target 7 προσπάθειες οι Ρώσοι, καμία οι Σαουδάραβες. Δεν είχαμε κανένα δοκάρι στο παιχνίδι. 6-2 τα corner υπέρ των Ρώσων, 3-1 τα offside για τους Ρώσους, τα 3. Πέναλτι δεν είχαμε, εντάξει, δεν χρειάστηκε να κάνει και το μεγάλο, να πάρει τη μεγάλη απόφαση ο Νέστρο Πιτάνα. Πάμε στο break, γιατί με καλή ο Νίκος Παπαδόπουλος, να δούμε τι έχουμε από το κεφάλαιο Σαριόγλου. Επιστρέφουμε στα 19 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θανάση Χιλώνης μόνος του σήμερα στο μικρόφωνο. Απέναντι μου ο Γιάννης Ζάτσης στην κονσόλα του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Χορηγός της εκπομπής αυτής ο Παράσχος, στην Ολύμπο 90 με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσης, ανταλλακτικό και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο θα το βρείτε στον Παράσχο στην Ολύμπου 90, μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη και με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferroli και Wolf. FM και όταν μηνύματά σας αποστολή στο 54526, τα λέμε και μέσω Facebook, ανοίγουμε από τώρα τις τηλεφωνικές γραμμές, αν και θα πούμε 2-3 πραγματάκια για το ρεπορτάζ του Ηράκλη. Καλείτε 2310-287 και 3 οχτάρια να μιλήσουμε για Μουντιάλ ή για ό,τι άλλο εσείς έτσι επιθυμείτε. Στον Ηρακλείο που το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών είναι τα κλασικά πράγματα σχετικά με την σύσταση της νέας ΠΑΕ. Σήμερα πιάσανε δουλειά οι δικηγόροι που θα πρέπει να χειριστούν με έτσι λεπτές κινήσεις, με λεπτούς χειρισμούς το θέμα, γιατί υπάρχουν κάποια εμπόδια, δεν είναι στρωμένα έτσι με ροδοπέταλα. Δεν είναι στρωμένος με ροδοπέταλα ο δρόμος της σύστασης της νέας ΠΑΕ, που είναι πάντα σε συνδυασμό με την εκαθάριση της παλιάς ΠΑΕ. Απλά το καλό είναι ότι πλέον μπορούν βάσει τροπολογίας, βάσει νόμου, να τρέχουν αυτές οι δύο διαδικασίες παράλληλα. Πιάσαν λοιπόν δουλειά οι δικηγόροι και να δούμε τι αποτελέσματα θα φέρουν. Παράλληλα, οι άνθρωποι του Ηρακλή, της διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, ψάχνουν να βρουν
και επενδυτές έχει βρεθεί έτσι μια πρώτη ομάδα, μια πρώτη μικρή ομάδα έτσι, Ηρακλειδέων επιχειρηματιών που θα στηρίξουν την φετινή προσπάθεια στην Football League. Προφανώς μέσα σε αυτούς είναι και οι περσινοί, αυτοί που βοήθησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό για να κάνει ένα αξιόλογο ρόστερο ο Ηρακλής στην πορεία του πρωταθλήματος, αλλά υπάρχει το κυνήγι περισσότερων ανθρώπων που θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Ταυτόχρονα υπάρχει και το κυνήγι των χορηγιών, τόσο του μέγα χορηγού στο προστινό μέρος της φανέλας, όσο και κάποιων έτσι δευτερευόντων. Να πούμε ότι ο κεντρικός χορηγός στην προστινή φανέλα, η στοιχηματική εταιρεία, η T-Bet, που ήταν φέτος από ένα σημείο και μετά στη σεζόν, έχει εκφράσει σε πρώτη φάση τουλάχιστον την διάθεσή της για επέκταση της χορηγικής συμφωνίας και στο πρωτάθλημα της Football League, που λογικό είναι, έχει και μεγαλύτερη προβολή σαν πρωτάθλημα σε σχέση με την ΓΑΜΑ Εθνική. Εκεί βέβαια ίσως να είναι και το μοναδικό κομμάτι στο οποίο δεν πιέζει ο χρόνος, ή μάλλον το πω διαφορετικά, είναι το μοναδικό κομμάτι όπου ο χρόνος μάλλον λειτουργεί υπέρ του Ηρακλή. Θα περιμένει να έχει χρόνο. Τους άλλους αργεί να ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Football League. Εκεί κατά Σεπτέμβριο μεριά, και μπορεί προς τέλη Σεπτέμβρη να ξεκινήσει. Τι μπορεί, αυτό είναι το δεδομένο, μην πούμε κανέναν Οκτώβρη. Θα περιμένει να βρει τις πιο συμφέρουσες επιλογές, γιατί θα υπάρχουν κρούσεις και από άλλες εταιρείες, όχι απαραίτητα στοιχηματικές, γενικότερα από εταιρείες. Εκεί που πιέζει είναι το θέμα της σύστασης της νέας ΠΑΕ, της στελέχωσης της ομάδας, του ρόστερ, γιατί κατά τα άλλα έχει στελεχωθεί η ομάδα, παραμένει ο Παξεβάνος, παραμένει ο Κατσάμπης, παραμένει ο Φώτης ο Γκίζελης, παραμένει ο Κούρτογλου ο γυμνάστης, θα παραμείνουν και όλοι οι φετινοί διοικούντες, ευχής έργων να προσθεθούν σε αυτούς και κάποιοι νέοι. Πιέζει πολύ ο χρόνος για να βρεθούν λεφτά άμεσα, για να τρέξουν όλες αυτές οι διαδικασίες. Βασικά η διαδικασία της εκαθάρισης, αυτή που απαιτεί φράγκα μαζί με αυτήν τη σύσταση νέας ΠΑΕ. Υπάρχει το θέμα των εσόδων που θα προέλθουν από τα τηλεοπτικά, είτε θα πάμε σε κεντρική διαχείριση, μια συμφωνία δηλαδή της Football League με κάποιο κανάλι, βλέπε E3 που θα είναι φέτος, είτε θα πάει ο Ηρακλής μόνος του να διαπραγματευτεί ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο, και από εκεί θα έρθουν κάποια λεφτά, κάτι το οποίο δεν ίσχυε φέτος. Προφανώς βέβαια θα πρέπει να ξοδέψει και παραπάνω λεφτά φέτος ο Ηρακλής για μεταγραφές αλλά και για ταξίδια, γιατί πέρυσι είχε μόνο κοντινές μετακινήσεις. Φέτος θα μπουν στην κουβέντα και στην ατζέντα και αεροπορικές μετακινήσεις και ξενοδοχεία κτλ. Αυτά βέβαια είναι τα λιγότερα. Θα πρέπει να δοθούν και λεφτά για 7 με 8 καλές μεταγραφές, όπως είπε ο Σπύρος Μπαξεβάνος. Θα χρειαστούν, λέει, 7-8 παιδιά με ποιότητα Football League για να διεκδικήσουμε την άνοδο. Υπάρχουν τέλος πάντων πάρα πολλά θέματα στον αέρα. Ένα από τα λίγα που έχουν κλείσει είναι το προπονητικό κέντρο, που θα γίνει προετοιμασία στα 3-5 πηγάδια εκεί στην Άουσα. Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολλά στον αέρα και όσον αφορά το ρόστερ, με φήμες από Αθήνα να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον του Πανιωνίου για τον Πτηνόπουλο, τον Μινά Πτηνόπουλο, τον αριστεροπόδαρο μεσοεπιθετικό του Ηρακλή, από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Εξαιρετική τεχνική κατάρτιση. Εντάξει, δεν είναι και ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής, αλλά έχει πάρα πολύ καλή τεχνική. Και λογικό είναι να μπει και στο μάτι κάποιων ομάδων της Super League. Και για τον Ρόβα, λογικά θα δούμε κάποια κρούση από ομάδα Super League. Γιατί εντάξει, ο Ρόβας φέτος έβγαλε μάτια με τα γκολ που πέτυχε. Δεν μπαίνουν κάθε μέρα 31 γκολ, έστω και σε πρωτάθλημα επίπεδου ΓΑΜΑ Εθνικής. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Α, δούμε και από εβδομάδα τι θα ξημερώσει. Λοιπόν, πάμε τα ρεπορτάζ. 23-10, 2-87 και 3-8. Εδώ είμαστε να μιλήσουμε για Μουντιάλ, κατά προτίμηση, ποδοσφαιρική κουβέντα ή για ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Υπάρχουν και παιχνίδια σε εξέλιξη στην Ισλανδία. Η Ισλανδία, η οποία παίζει στο Μουντιάλ, αλλά επειδή δεν έχει κανέναν, φαίνεται, από εκεί από τις ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, παίζουν όλοι έξω, αυτοί παίζουν κανονικά. Τελικό αποτέλεσμα, Ακουρεΐρη Στιάρναν 1-2. Και σε εξέλιξη το 50κάτι, Χαφνιά Φιορντούρ Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ 2-0, Φιολνίρ Γκρίνταβικ 0-0 και Κέφλαβικ Ρέικιαβικ 0-3. Αυτά είναι τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.
επαναλαμβάνω, τα στατιστικά, τα απίστευτα πραγματικά στατιστικά του εναρκτήριου αγώνα του Μουντιάλ σήμερα το απόγευμα στη Μόσχα. Ρωσία, Σαουδική Αραβία 5-0 έληξε, για όσους δεν το γνωρίζουν, για όσους ήταν εκτός όλη μέρα. Με τα γκολ των Γκαζίνσκι στο 12, Τσερίσεφ που μπήκε αλλαγή στην θέση του Τζαγκόεφ. Να δούμε από αύριο τι έχει πάθει το αστέρι βασικά των Ρώσων. Ο Τζαγκόεφ είναι το αστέρι των Ρώσων, αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Με τον Τσερίσεφ να αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά και να πετυχαίνει δύο πολύ ωραία γκολ στο 43 και στο 91. Ο Τζιούμπα, ο οποίος άλλαξε τον Σμολόφ. Πολλοί είχαν ποντάρει στον Σμολόφ για πρωτοσκόρερ είτε του αγώνα είτε των Ρώσων γενικότερα. Δύσκολα τον βλέπω να ξεκινάει και πάλι, γιατί ο Τζιούμπα με το που μπήκε κυριολεκτικά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Η πρώτη επαφή ήταν με το κεφάλι, την έστειλε συστημένη στο 71. Λοιπόν, και ο Γκολόβιν με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 94. Διαμόρφωσαν αυτό το τελικό 5-0 των Ρώσων κόντρα στους Σαουδάραβες. Κομματάκι πλασματικό το σκορ όσον αφορά την έκτασή του. Σαφέστατα και δίκαιη η νίκη των Ρώσων. Πολύ πιο καλή τεχνικά και τακτικά. Αλλά το 5-0 δεν δείχνει δηλαδή καμιά ομαδάρα. Ήταν πιο πολύ, είχε να κάνει με την ανυπαρξία των Σαουδαράβων παρά με την ποιοτική υπεροχή των Ρώσων. Και για όσους συντονίστηκαν τώρα και δεν άκουγαν πριν το διάλειμμα, το διαφημιστικό, να πούμε ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες στατιστικών που πραγματικά, αν δεν ξέρεις το σκορ, λες ότι έχει λήξει 0-5 και όχι 5-0. Κατοχή μπάλας 40-60 υπέρ της Σαουδικής Αραβίας. Ακρίβεια στις πάσες 78% για τους Ρώσους, 86% στους Σαουδάραβες. Πάσες γενικά 306 έκανε η Ρωσία, 511 η Σαουδική Αραβία, εκ των οποίων ολοκληρωμένες πάσες που βρήκαν δηλαδή αποδέκτη οι 442 για την Σαουδική Αραβία, οι 240 οι μισές σχεδόν για την Ρωσία, αλλά το σκορ έγραψε 5-0. Γι' αυτό πολλές φορές ορθώς λένε αρκετοί προπονητές ότι οι αριθμοί και η στατιστική είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα. Λοιπόν, σας περιμένω στο 2310-27 και 3 οχτάρια για κουβεντούλα ποδοσφαιρική για το Μουντιάλ και όχι μόνο, σας έχω και κουιζάκια. Εδώ, αν τολμάτε, βγείτε να σας ξεμπροστιάσω, όπως ξεμπροστιάσα και τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος έκανε κρότο εκοφαντικό το 0-3 του Νίκο Παπαδόπουλου σε μουντιαλικές γνώσεις. Οι πιο πολλές ερωτήσεις του κουιζ που έχω μπροστά μου αφορούν το τρέχον Μουντιάλ της Ρωσίας. 2310-287-888 FM και ενώ τα μηνύματά σας αποστολή στο 545-26. Αλλιώς, άμα δεν δω συμμετοχή, θα περάσουμε σε... Βασικά τώρα βλέπω ότι πάει να κλείσει φωνή μου. Αυτό είναι που φοβάμαι. Θα περάσουμε σε μια ψηλοανάλυση στοιχηματική των αυριανών αγώνων. Τρία παιχνίδια. Αύριο στις 3, Αίγυπτος Ουρουγουάη. Ρεπορταζιακά ο Σαλάχ είπε σήμερα ο Κούπερ ότι θα παίξει 100%, και τα λέω τώρα γιατί με τον Αντώνη Σαριόγλου τελικά σήμερα δεν είναι δυνατή τηλεφωνική επικοινωνία. Υπάρχει ένα θεματάκι και παραμονή της πρεμιέρας της Αιγύπτου στο Μουντιάλ. Από εβδομάδα είπε ο Αντώνης ότι θα προσπαθήσει, θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να μιλάμε πριν από τα παιχνίδια της Αιγύπτου, να μας δίνει το ρεπορτάζ. Αλλά το έχουμε. Ο Σαλάχ είναι ετοιμοπόλεμος. Ο Κούπερ στη σημερινή συνέντευξη τύπου είπε ότι ο Σαλάχ θα παίξει 100%. Δεν διευκρίνησε αν θα είναι βασικός ή αν θα είναι παγκίτης. Η Ουρουγουάη είναι κομπλέ, με Καβάνη, Σουάρε μπροστά και Γοδίν πίσω, μεταξύ άλλων. Στις 6 έχουμε ένα Μαρόκο-Ιράν παιχνίδι που στο άκουσμα ότι το ζευγάρι μπορεί να μην λέει πολλά, αλλά ίσως να δούμε καλή μπάλα, ειδικά από τους Μαροκινούς που έχουν καλό υλικό. Μπενατιά, Μπελχαντά, Χαρίτ, Αμραμπάτ, Μπουσουφά. Έχουν πολλούς παίκτες που παίζουν στην Ευρώπη και ταλαντούχους παίκτες. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Έχουμε ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή, να τον καλησπερίσουμε. Χαίρετε. Έλα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Είπα, λέω, να πάρω στο διαγωνισμό μέρος. Ναι, ναι. Και μετά να ακούσω τις προβλέψεις, να δω τι θα παίξω αύριο. Ωραία. Από πού θες να ξεκινήσουμε, από quiz ή από... Από quiz θα ξεκινήσουμε. Προβλέψεις, θα κάνω προβλέψεις. Θα πω κάποια πράγματα για... Όταν θα είμαι μόνος στον αέρα, χωρίς ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Λοιπόν. Ποιος προπονητής από τις 32 του Μουντιάλ
είναι ο μακροβιότερος στον πάγκο της Εθνικής όπου κάθεται τώρα. Θες να σου δώσω τρεις επιλογές? Ναι, για δώσε. Γιώαχιμ Λεύ, Γερμανία. Όσκαρ Ταμπάρες, Ουρουγουάη. Και Χόρχε Σαμπαόλη, Αργεντινή. Ο Ταμπάρες πρέπει να είναι. Ο Ταμπάρες είναι, ναι. Ο Ταμπάρες. Από το 6. Από το 6, ναι. Καλά, εσύ τώρα ξέρεις και την ημερομηνία πότε είναι και δεν ήξερες το όνομά του. Σαμπάολι ήταν στη Χιλή το 2014. Ναι, με τη Χιλή πήρε Κόπα Αμέρικα. Ναι, που απέκλεισε... Κερδίζοντας την πατρίδα του, την Αργεντινή. Ναι, και είχε αποκλείσει και την Ισπανία, αν θυμάσαι. Κάτσε, στο Κόπα Αμέρικα πώς να αποκλείσει την Ισπανία? Όχι, ρε. Α, για το, για το Μουντιάλ τώρα, για το προηγούμενο Μουντιάλ. Ναι, 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 ναι. Ο Λεβ ήταν λίγο πιο μετά. Ο Λεβ, Γιώαχιμ Λεβ, ο οποίος επέκτηνε και όλος, ήταν και το 22 στον πάγκο της Γερμανίας, στο Κατάρ. Ο Ταμπάρες, σωστός. Ένα στα ένα. Λοιπόν, ποιος είναι ο νεότερος σε ηλικία προπονητής από τις 32 φιναλίστ? Αχ, σε ηλικία νεότερος. Να σου, δώσω επιλογές, τρεις. Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, Βέλγιο. Διντιέ Ντεσάμ, Γαλλία. Και Αλιού Σισέ, Σενεγάλη. Τώρα Ντεσάμ είναι 50 κάτι, δεν νομίζω ο Μαρτίνεθ. Θα πω το Σενεγαλέζο. Ναι, ο Αλιού Σισέ αυτός είναι. Ο οποίος ήταν, ναι, ναι, ήταν χαφ, βασικός χαφ της Σενεγάλης στο Μουντιάλ του 2002 στην Άπο Ανατολή, όταν είχε κερδίσει και την Γαλλία στην Πρεμιέρα και είχε πάει πολύ καλά. Είχε πάει μετά προημιτελικά. Ο προπονητής, θυμάστε τον προπονητή της Σενεγάλης τότε? Ναι, ο Βίλβερτ Σέφερ, αυτός δεν ήτανε? Όχι. Ο Ξανθός. Ο Μιτσού. Α, ναι, 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 ο Μιτσού, ναι, 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 ναι. Μπρούνο Μιτσού. Μπρούνο Μιτσού, ναι, 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 ναι. Που είχε το μαλλί το καρέ. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Ομορφωνιός. Ναι, ναι. Μπρούνο Μιτσού, ναι, ναι. Όπως Μορφωνιό έχει και το Μαρόκο. Ένας Γάλλος είναι, ένας Ερβέ Ρενάρ. Ναι. Γάλλος που έχει δουλέψει σε πολλές αφρικανικές εθνικές. Είναι τώρα στο Μαρόκο. Ο Μαρτίνεθ ήταν και ποδοσφαιριστής στο Βέλγιο παλιά. Δεν ήτανε? Αυτός είναι Ισπανός. Ο Μαρτίνεθ, Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Ναι, σε βέλγικη ομάδα δεν θυμάμαι να έχει παίξει. Ναι. Αλλά ήταν προπονητής στην Everton μεταξύ άλλων. Ναι, ναι. Και στην Σουόνς ήταν νομίζω. Για δώσε και άλλη μία. Και άλλη μία σου δώσω. Ποια από τις παρακάτω, από αυτές που θα σου πω δηλαδή, θα γράψει την ένατη διαδοχική συμμετοχή της σε Μουντιάλ? Ένατη. Η Ελβετία, η Νότια Κορέα ή η Κωνσταρίκα? Η Κωνσταρίκα αποκλείεται. Η Νότια Κορέα ή η Ελβετία, Μια από τις δύο τώρα. Η Νότια Κορέα. Ναι, 3-3 έχεις. Ναι. Κερδίζεις την χρυσή μπάλα της Ίων. Κατά το χρυσό ντέρμπι. Λοιπόν. Ναι. Σε βοήθησε αρκετά βέβαια, σου έδωσα επιλογές, δεν τα βρήκες μόνος σου. Τσακ, πάμε τις νέπεις. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Κι εγώ χάρηκα. Θα ακούσω τις προβλέψεις. Θα ακούσεις αργότερα, ναι. Αύριο έχω σκέψεις και για τα 3 αύριο ένα παιχνίδια. Δεν ξέρω ποιες από αυτές τις σκέψεις θα γίνουν και παιχνίδι. Ναι. Ποντάρισμα δηλαδή. Και μια τελευταία άποψη. Ξέρετε, ναι, μήπως η διαφορά τερμάτων που, ναι, παίζει ρόλο στην ισοβαθμία. Όχι, δεν έχει μήπως. Αυτό θα κλείσω μετά και θα μου απαντήσεις. Αυτό είναι. Στην ισοβαθμία. Θα βοηθήσει, ναι, ώστε να υπάρξουν αρκετά over. Τι λες εσύ? Προφανώς είναι στόχος των ομάδων. Γιατί όντως στις διοργανώσεις της FIFA, σε αντίθεση με αυτές της UEFA, στις ισοβαθμίες πρώτο κριτήριο είναι το goal average, η διαφορά τερμάτων, και μετά είναι η καλύτερη επίθεση. Ναι. Ενώ στην UEFA, ας πούμε, τι έχεις κάνει στα μεταξύ σας παιχνίδια. Στις διοργανώσεις της FIFA, όπως είναι το Mundial, δεν ισχύει αυτό. Είναι πρώτα η διαφορά τερμάτων, η συνολική διαφορά τερμάτων στον όμιλο, μετά είναι η καλύτερη επίθεση, και αν υπάρχει, εξακολουθεί να υπάρχει ισοπαλία, ισοβαθμία και σε αυτά τα κριτήρια, τότε πηγαίνουμε στο τι έχει γίνει στο μεταξύ τους παιχνίδι. Άρα ναι, προφανώς όλες οι ομάδες θα κοιτάξουν να πετύχουν πολλά γκολ και ευρείες νίκες. Έγινε, αγόρι μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καληνύχτα, παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, τι παιδιά, μόνος είμαι σήμερα. Εδώ, εντάξει, Γιάννη Ζάτση βέβαια. Γιάννη Ζάτση. Λοιπόν, Τζόνι, παίζουμε σήμερα. Πάμε σε διάλειμμα ή να το πάμε σε ρί. Θες να ακούσουμε ώρα? Άντε να ακούσουμε ώρα. Διαλυματάκι δεν κάνουμε. Σε ρί. 23, 10, 287 και 3 οχτάρια. Κουβεντούλα μουντιαλική, ποδοσφαιρική και κουιζάκι. Πακέτο. Λοιπόν, με Τζούντας Πρίστ επιστρέφουμε στα 36 λεπτά μετά τις 11, Λίμπερο 107,4 Μπαλαντέρ. FM και όταν τα μηνύματά σας αποστολή στο 54526, τα λέμε και μέσω Facebook, τα λέμε φυσικά και τηλεφωνικά, 2310-287-888. Εδώ σας στέλνω μάγκες μου, να δούμε στο κουιζάκι τι πουλιά πιάνετε.
Άλλες ερωτήσεις είναι εύκολες, άλλες είναι λίγο πιο δύσκολες. Εντάξει, σας βοηθάω, σας δίνω και επιλογές. Το κάνουμε λίγο multiple choice στην φάση. Ναι, εδώ είμαστε. Να πάμε, πού να πάμε, εδώ ο Δημήτρης λέει. Βρήκες πουθενά, λέει, στοίχημα over-under. Λέει πόσες φορές θα αξίσει τα καλαμπαλίκια του και θα μυρίσει το χέρι του ο Λεύ. Το έχω, λέει, για over 7,5. Ναι, αυτό πλάκα-πλάκα, μα θες, ζήτα το από κανένα book. Κάποιοι book σου δίνουν αποδόσεις για ό,τι και να ζητήσεις. Μπορεί να ζητήσεις, ξέρω εγώ, αν θα παίξει στην Εθνική Αγγλία ο γιος του Μπέκαμ. Αυτό νομίζω το έχει ζητήσει ένας Άγγλος από τον William Hill, αν θυμάμαι καλά. Αλλά ναι, υπάρχουν κάποιοι book όπου του στέλνεις ένα αίτημα, τι του ζητάς να σου δώσουν αποδόσεις για ποιο στοίχημα, και αυτοί συσκέπτονται και σου απαντάνε, ξέρω, μετά από ένα αλφα χρονικό διάστημα, ότι σου δίνουμε αυτές τις αποδόσεις, φίλε. Δεν προσφέρεται για στοιχηματισμό το συγκεκριμένο γεγονός. Ο Λεύ, ναι, είναι λίγο μπίχλας, αλλά αποδεικνύεται καλός προπονητής. Δηλαδή, τώρα οι Γερμανοί που είναι και ποδοσφαιρόφατσες, για να τον έχουν τόσα χρόνια στον πάγκο τους και να έχει και η ίδια η Εθνική Γερμανία τέτοιες επιτυχίες, έχει πάρει και Μουντιάλ και Συνομοσπονδιών μέσα σε λίγα χρόνια. Άρα είναι καλός. Άρα δικαίως τον έχουν ανανεώσει μέχρι το 2022 με γενναία αύξηση στο μισθό του. Θα μου πεις, άμα δεν πάρει ο Λεύ λεφτά από τους προπονητές, ποιος θα πάρει? Ο Σούλης Παπαδόπουλος ή ο Μπάπης ο Ντενές? Τι ήθελα να πω. Λοιπόν, πάμε στο αυριανό το πρόγραμμα. Αφού υπενθυμίσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας, ότι ο Αντουάν Γκρισμάν πριν από λίγο, μέσω ντοκιμαντέρ που είχε ετοιμάσει ο Αθεόφοβος, το οποίο προβλήθηκε σε ισπανικό κανάλι απόψε, ανακοίνωσε την απόφασή του να παραμείνει στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Άντε να φύγει αυτό, έτσι, αυτή η αμφιβολία, για να είναι το παλικάρι μας αφοσιωμένος 100% στην Εθνική Γαλλίας και στο να σκοράρει, γιατί θέλουμε και πολλά γκολ από τον Γκρισμάν, θέλουμε και τη Γαλλία να πάει όσο γίνεται πιο ψηλά, και το συμπαθούμε και έτσι έχουμε παίξει, εγώ τουλάχιστον, στην καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα. Από εκεί και πέρα, τι άλλες ειδησούλες που να... Ναι, έπεσε ξύλο, λέει, στο σεφ. Στον τελικό, στον τέταρτο της Α1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπου ο Ολυμπιακός κέρδισε και ισοφάρισε 2-2 την σειρά των αγώνων. Τι άλλες ειδησούλες έχουμε να μεταφέρουμε γενικά, είτε από τον εγχώριο είτε από τον διεθνή χώρο? Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ, που παρουσίασε σήμερα στο εκπροσώπους τύπου τον Λοπετέγκη, έκανε και μία, έτσι, μομφή κατά της Ισπανικής Ομοσπονδίας για την αποφασή της να διώξει τον Λοπετέγκη λίγες ώρες πριν το ενακτήριο παιχνίδι. Στη Ρωσία βρίσκεται και ο Σλάδεν Ιμπραήμοβιτς, ένας από τους μεγάλους απόντες του Μουντιάλ. Είδαμε και τον Μαραντόνα και στα επίσημα του Λουζνίκη, με μπλε κουστούμι και μπλε γυαλιά ηλίου. Ηρακλάκι τρελαμένος ο Ντιεγκίτο. Τι άλλο είδαμε. Είδαμε Ρόμπι Βίλιαμς. Είδαμε μια Ναταλία που είχε δίπλα του στο ξεκίνημα, όμορφη, αλλά ρεφλέφτη, είχε να φάει 10 μέρες. Δηλαδή ήταν, φαίνονταν τα κόκαλά της. Το είδες, Τζόνι? Ήταν το στήθος της, πέραν το ότι ήταν εντελώς πλάκα λιντοχώρου, ήταν τα κόκαλα από το στέρνο, είχαν βγει έξω, ρε φίλε. Δηλαδή, όσο όμορφη και να είναι η άλλη, αν είναι οδοντογλυφίδα, εντάξει. Δηλαδή, φοβάσαι να την πιάσεις. Πόσο μάλλον να την απαυτώσεις. Θα σου μείνει στο χέρι. Έχει γίνει και viral, όπως λέμε, το μεσαίο δάχτυλο του αριστερού χεριού του Ρόμπι Βίλιαμς στην κάμερα που πήγε αρκετές φορές. Εντάξει, τον ακολουθούσε βασικά, τον μεγάλος, έτσι, επίτιμος προσκεκλημένος της τελετής έναρξης, ο guest star. Και κάτι άλλο δεν βλέπω τώρα, έτσι, αμάν από το... Α, η σύντροφος, λέει, του Νεϊμάρ πρωταγωνίστησε σε ερωτικές σκηνές σε πικάντικη τηλεοπτική σειρά. Να είχαμε να λέγαμε τώρα ειδήσεις, τα αθλητικά site πολλές φορές ό,τι να είναι για να γεμίσουν, και στην κλικοθυρία βάζουν ό,τι να είναι από ειδήσεις. Λοιπόν, πάμε στα αυριανά παιχνίδια. Να ρίξουμε λίγο μια ματιά, τι και πώς. Αύριο στις 3 στο Εκατερίνεμπουργκ, Αίγυπτος, Ουρουγουάη, Σαλάχ παρόντος. Λογικά και στο αρχικό σχήμα, άρα μιλάμε για μια κομπλέ Αίγυπτο, κάτι που ισχύει και για την Ουρουγουάη, με Καβάνι Σουάρες μπροστά να δίνουν κανονικά το παρόν. Η Ουρουγουάη, η οποία γενικότερα έχει παίκτες σε όλες τις θέσεις
που αγωνίζονται σε μεγάλα κλαμπ της Ευρώπης και σε μεγάλα πρωταθλήματα. Νομίζω ότι όσο αντίσταση και να προβάλλει η Αίγυπτος, δύσκολα θα αποφύγει την ήττα από την Ουρουγουάη. Υπάρχει διαφορά κλάσης. Μας τα έλεγε εδώ και ο Αντώνης Αριόγλου ότι έχει καλή ομάδα η Αίγυπτος, αλλά έχει σημαντικό έλλειμμα σε εμπειρία. Κάτι που φάνηκε, ας πούμε, σήμερα και στο Ρωσία-Σαουδική Αραβία. Και επαναλαμβάνω, αν οι Σαουδάραβες που δεν τήρησαν το Ραμαζάνι όσον αφορά τις διατροφικές τους συνήθειες έδειξαν αυτή την εικόνα, τι εικόνα θα δείξουν οι άλλες αφρικανικές ομάδες που το τήρησαν. Βέβαια το Μαρόκο και αυτοί Ραμαζάνι δεν έχουν. Και αυτοί τώρα δεν ξέρω αν το κάνανε βέβαια, γιατί οι Μαροκινοί είναι λίγο μυστήρια κατάσταση. Τα έλεγα και το μεσημέρι στον Γιώργο Ζαγόρο στην τηλεφωνική μας επικοινωνία, ότι είναι η ομάδα με τους περισσότερους διεθνείς στην αποστολή της που δεν είναι γεννημένη και μεγαλωμένη στην πατρίδα. Οι πιο πολλοί από την 23άδα του Μαρόκου είναι γεννημένοι σε Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδίες κτλ. Δηλαδή είναι, απλά επέλεξαν την Μαροκινή υπηκότητα, μπας και παίξουν μπάλα σε Μουντιάλ και μεγάλες διοργανώσεις. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο το τηρήσανε. Ή μπορεί, ας πούμε, να λέγανε ότι okay, το τηρούμε και στο μούχτι μετά στο δωμάτιο να τρώγανε να οι πίτσες και να οι μακαρονάδες να φεύγανε. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι όντως έτσι ανησυχητικό. Δηλαδή, οι Σαουδάραβες που δεν το τήρησαν το Ραμαζάνι, τρώγανε κανονικά και ήταν τραγική σήμερα. Πέντε τους ρίξανε οι άμπαλοι, οι Ρώσοι, που είναι όντως άμπαλοι. Αίγυπτος Ουρουγουάη. Στο 1,60 είναι η νίκη της Ουρουγουάης, τυπικά διπλό, μια και είναι τυπικά φιλοξενούμενη Ουρουγουάη. Ένα, εντάξει, για 1,60 φυσικά δεν τίθεται ο λόγος. Μια σκέψη για κόμπο μπέτ είναι η νίκη της Ουρουγουάης συνδυασμένη με άντερ. Είναι κοντά στο 2,90 αυτό το συγκεκριμένο στοίχημα. Λοιπόν, η Ουρουγουάη, η οποία δύσκολα τρώει γκολ, παρά την παρουσία Καβάνη και Σουάρες, δύο top class επιθετικών μπροστά, σπάνια το ξεχυλώνει το πράγμα. Εκεί στα ένα-δύο γκολ σταματάει. Η Αίγυπτος, αν είναι και ανέτοιμος ο Σαλάχ, λογικά θα περιοριστεί σε εντελώς παθητικό ρόλο. Ούτως ή άλλως, δύσκολα σκοράρει η Αίγυπτος και στα φιλικά και όταν πετυχαίνει έτσι ανώτερους αντιπάλους, μένει στο 0. Εντάξει, για απλό διπλό στον 60 ούτε καν φυσικά το συζητάω. Ίσως, αν και πρέπει να το αποφεύγω, γιατί το μάτς είναι νωρίς, 3 ώρα, να μην πετυχαίσει από νωρίς. Και επειδή τα μάτς είναι έτσι αναημέρα, έχουμε 2 και 3 μάτς, θα μπω στον πειρασμό στο Μουντιάλ να παίξω και διάδες, που συνήθως δεν τις προτιμώ μέσα στην χρονιά, παίζω μονά αποδεκτά. Αλλά είναι μια σκέψη, δηλαδή η φιλοσοφία μου, η σκέψη μου για εκείνη, για νίκη της Ουρουγουάης με 0-0-2. Στο Μαρόκο-Ιράν, έχω μπει λίγο στο τρυπάκι για τον Άσο που είναι κοντά στο 2,25. Δύο ομάδες που είναι τα μεγάλα outsider του ομίλου, με Πορτογαλία και Ισπανία τις άλλες δύο. Αλλά το Μαρόκο, πέραν της πολύ καλής παρουσίας που δείχνει εδώ και ένα χρόνο σε επίσημα και φιλικά, παραμένει αίτητο και με πολλές νίκες και με καλές εμφανίσεις και στα πιο πρόσφατα φιλικά. Βέβαια, είπαμε τα φιλικά πολλές φορές είναι παραπλανητικά. Αλλά ρίχνοντας μια ματιά στην αποστολή του Ερβέ Ρενάρ, καλός προπονητής, ένας Γάλλος μορφωνιός, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει παίξει και σε τσόντα, ας πούμε, είναι παιδαράς κανονικός. Έχει δουλέψει σε αρκετές αφρικανικές ομάδες, κάτι Ζάμπιες, κάτι Ακτίνα Φαντοστού, και έχει πάρει δύο φορές το Κόπα Αφρικα. Δοκίμασε την τύχη του και στον πάγκο της Σωσό στη Γαλλία σε σύλλογο, δεν τα κατάφερε. Φαίνεται ότι του ταιριάζει πιο πολύ το να δουλεύει ως ομοσπονδιακός προπονητής. Άρα πάντως το έχει με τους Αφρικανούς, με τις αφρικανικές ομάδες. Και βλέπουμε ότι στην αποστολή πολλοί παίκτες που αγωνίζονται σε Ισπανίες, σε Ολλανδίες, σε Γαλλίες κτλ. Ας πούμε, έχουμε στην άμυνα αρχηγός είναι ο Μπενατιά της Γιουβέντους. Και οι υπόλοιποι είναι ο Ντιρά της Φενέρμπαχτσέ, αν και ο Ντιρά δεν είναι ακριβώς αμυντικός. Έχουμε τον Ντακώστα της Ισταμπούλ Μπασαξεχήρ, έχουμε τον Μεντίλ της Λίλ, τον Ακίμι, Αστράφ Ακίμι, ο οποίος ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης, και τον Ρωμέν Σαές που παίζει στη Γουλφ στην Αγγλία. Έχουμε στην μεσαία γραμμή Ζιγέχ Άρσεναλ, ο Άγιαξ, Ελαχμάντι Φέγινορτ, ο Μπελχαντά Γαλατά Σαράι πριν από λίγα χρόνια πρωταθλητής Γαλλίας με την Μομπελιέ, ο Φαέρ της Χετάφε, ο Μπουσουφά που παίζει στην Αλτζαζίρα, ο Αΐντ Μπενασίρ που παίζει στην Κάνη στη Γαλλία, ο Άμραμπατ που παίζει στη Λεγανές, ο Χαρίτ της Σάλκε, ο άλλος ο Άμραμπατ που στη Φέγινορτ, ο Καρσελά που παίζει στα Νταρ Λέγης. Αυτός και από Ολυμπιακό δεν πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, ο Καρσελά. Ο Ελκαμπή που παίζει εκεί στην πατρίδα του, ο Μπουνταΐπ που παίζει στη Μαλάντιασπορ με παρελθόν και σε γαλλικούς συλλόγους. Ναι, ήταν ο δανεικός από τον Ολυμπιακό, ήταν στην Σταντάρ, ο Καρσελά, καλό παικτάκι είναι. Ο Μπουχαντούς που παίζει στη Σανκτ Πάολη, ο Ελνεσίρι που παίζει στη Μάλαγα,
είναι δηλαδή παίκτες που έχουν εμπειρίες από καλά πρωταθλήματα, από καλές ομάδες. Οι Ιρανοί λιμά δεν είναι, δυνατή ομάδα, και αυτή έχει αρκετούς Ευρωπαίους εντός εισαγωγικών, έχει και τους τρεις δικούς μας, τους δύο του Ολυμπιακού, Ανσάρι Φάρτ και Χατζησαφή και τον Μασούντ της ΑΕΚ, αλλά έχει σίγουρα λιγότερο ταλέντο συγκριτικά με το Μαρόκο. Ναι, έχουμε και άλλους παίκτες εκτός Ιράν που παίζουν σε Ολλανδία, σε Αγγλία, στη Ρωσία, εκεί παίζει το αστέρι της ομάδας, ο Ασμούν, Σαρντάρ Ασμούν, 23χρονος επιθετικός, που μάλιστα τα ξέρει καλά και τα ρωσικά τα γήπεδα, γιατί παίζει στην Ρούμπιν Καζάν και είναι καλός επιθετικός ο Ασμούν. Τώρα δεν ξέρω αν θα παίξει αυτός, αν θα παίξει δίδυμο με τον Ανσάρι Φάρτ, αν θα παίξει τον Ανσάρι Φάρτ λίγο πιο πίσω. Πάντως και ο φόρ του Ολυμπιακού υπολογίζεται από τον Κάρλος Κιερός, έτσι είναι και μεγάλο το προπονητικό όνομα. Ο Κάρλος Κιερός, ο Πορτογάλος, άλλοτε βοηθός του Φέργκιουσον στη United, μετά την ανέλαβε και κανονικά, προπονητής στην Real Madrid, στη Sporting Λισαβόνας, είναι δυνατό όνομα ο Κάρλος Κιερός, ο οποίος φεύγει πάντως μετά το Μουντιάλ. Άσο βλέπω, αλλά επειδή δεν ξέρω τους Ιρανούς κυρίως, καλά όχι ότι ξέρω, έχω εντρυφήσει τους Μαροκινούς, απλά τους θεωρώ, ρε παιδί μου, μία από τις πιθανές ευχάριστες εκπλήξεις του Μουντιάλ και το αφήνω εκεί. Μπορεί αύριο, ας πούμε, η εικόνα τους να με διαψεύσει παταγωδώς. Βέβαια δεν σημαίνει ότι άμα δεν παίξουν καλά αύριο δεν προκληθούν κιόλας, δεν κάνουν κάτι καλό, μπορεί να ξυπνήσουν στα άλλα δύο παιχνίδια με τα μεγαθύρια του ομίλου. Και στο Πορτογαλία-Ισπανία, ειδικά μετά την φάση στην Ισπανική αποστολή, με την τεράστια αναστάτωση που προκλήθηκε, το να δίνεις τον προπονητή σου 24 ώρα πριν την σέντρα και να φέρνεις έναν εντελώς άπειρο, ναι μεν μεγάλη ποδοσφαιρική προσωπικότητα, Φερνάντο Ιέρο, αλλά εντελώς άπειρο προπονητικά, όταν στον άλλο πάγκο είναι η γάτα ο Φερνάντο Σάντος, και μιλάμε για πρωταθλήτρια Ευρώπης είναι η Πορτογαλία, έτσι δεν είναι κανένα λοιμό, εντάξει, με πολύ ταλέντο, η Βραζιλία της Ευρώπης, με Κριστιάνο Ρονάλντο μέσα, με Κουαρέσμα, ο Νάνι δεν είναι στην αποστολή, ούτε ο Βιερίνια. Ένα αρνητικό, ίσως αρνητικό για την Πορτογαλία είναι ότι αρκετά στελέχη, βασικά όλη τη σειρακοκαλιά της ενδεκάδας είναι μεγάλη ηλικία, είναι από 31 και πάνω. Ο Ρονάλντο 33, ο Κουαρέσμα 34 νομίζω, ο Ζουάο Μοτίνιο Χάφ είναι 31-32. Τα στόπερ της όλα είναι και βαριά κορμιά και μεγάλη ηλικία, και ο Μπρούνο Άλβες, ο πρώην της ΑΕΚ, και ο Πέπε και ο Φόντε είναι όλοι αρκετά πάνω από 30. Είναι μια από τις ομάδες με τους μεγαλύτερους μέσους όρους ηλικίας. Βέβαια αυτό προσδίδει και εμπειρία, έτσι. Αλλά όπως και να έχει, όταν παίζει η πρωταθλήτρια Ευρώπης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο παρόντα και πληρώνει πάνω από 4 μονάδες η νίκη της, με την Ισπανία, εντάξει, σε επίπεδο εθνικής ομάδας και όχι πρωταθλήματος, να μην είναι το σούπερ όνομα. Εντάξει, τολμώ να πω ότι η Ισπανία διαχρονικά, άμα το δούμε, είναι εθνική ομάδα από το δεύτερο ράφι της Ευρώπης. Στο πρώτο ράφι είναι η Γερμανία και η Ιταλία, που έχουν και από 4 Μουντιάλ. Στο δεύτερο ράφι είναι Γάλλοι, Ισπανοί, Ολλανδοί, ξέρω εγώ και ποιοι άλλοι. Το να πληρώνει πάνω από 4 μονάδες ο ράφι της Πορτογαλίας, επαναλαμβάνω, ειδικά μετά τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες και με τον Σέρχιο Ράμος, τον αρχηγό, να λέει ότι η σημερινή προπόνηση ήταν σαν να ήμασταν σε κηδεία. Εντάξει, δίνει αξία. Και από ό,τι βλέπω, το 4-20. Υπάρχει ακόμα σε γνωστή στοιχηματική εταιρεία. Ονόματα δεν λέμε. Εντάξει, δεν διαφημίζεται κιόλας, να διαφημιζόταν, να μας τάσκαγε εδώ στο Λίμπερο. Πολύ ευχαριστώ να τις λέγαμε και το όνομα στον αέρα. Αλλά δεν. Πάντως υπάρχει 4-20. 4-4-15, 4-20, 4 ακριβώς. Αυτή είναι η απόδοση, γνώμη, του άσου της Πορτογαλίας. Υπάρχει αξία, νομίζω ότι είναι το σημείο της πρώτης αγωνιστικής από όλους τους ομίλους που κρύβει αξία. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι θα επαληθευτεί κιόλας. Έτσι. Είναι ένα ζευγάρι που έχει και πάρα πολύ χ. Ένα χ βέβαια στο Πορτογαλία-Ισπανία. Δεν ξέρω κατά πόσο θα. Όχι, θα βολέψει. Πώς θα βολέψει. Αν προκύψει νικητής νωρίτερα, στο μάτς των 6, στο Μαρόκο-Ιράν, ένα χικάκι θα είναι ταμάμ για Μαροκινούς ή Ιρανούς, εφόσον έχουν κερδίσει. Αυτά σε γενικές δραμές για τα αυριανά παιχνίδια. Δηλαδή, χοντρικά οι σκέψεις μου είναι διπλό με άντερ
Δηλαδή νίκη με μικρό σκορ των Ουρουγουανών στο μάτς των 3, με τον Σαλά πάντως να παίζει. Ερωτηματικό το σε τι κατάσταση θα είναι. Στις προπονήσεις καλά έδειξε αυτό που ο Κούπερ, αλλά άλλο οι προπονήσεις, άλλο το επίσημο παιχνίδι. Και μάλιστα με την Ουρουγουάη να βαρά έτσι. Οι Ουρουγουανοί χτυπάνε. Στάνταρ θα του ρίξουν οι κλωτσίδι του Σαλάχ. Είναι και λεπτεπίλωτος παίκτης. Είναι τελικάτος. Μπορεί να φάει και τσαμπουκά στην ψυχολογία εννοώ. Στο Μαρόκο-Ιράν προς τα αριστερά βλέπω, προς Μαρόκο. Επίσης ζευγάρι που έχει χει. Κοίταξε, η λογική λέει ότι αύριο μια ισοπαλία τουλάχιστον θα την δούμε. Εντάξει, με τα πιο πιθανά ζευγάρια να είναι το Μαρόκο-Ιράν και το Πορτογαλία-Ισπανία. Εντάξει, το Αίγυπτο-Ουρουγουάη, όχι ότι δεν βγαίνει χει, αλλά εδώ υπάρχει πιο ξεκάθαρο φαβορί. Και για να κλείσουμε το αυριανό πρόγραμμα, ψιλο-Μαρόκο βλέπω και ψιλο-Πορτογαλία. Πορτογαλία κυρίως λόγω απόδοσης. Εγώ δηλαδή, αν ήμουν μπουκ, δεν θα βγάζα τέτοιες αποδόσεις. Στο 2 το διπλό των Ισπανών, στο 4 πλάς ο άσος των Πορτογάλων. Επαναλαμβάνω, παιχνίδι φυσικά που τριπλή είναι. Δηλαδή, τι πολλοί θέλουν να κερδίσουν οι Ισπανοί. Πολλοί θέλουν να τους συσπυρώσει αυτή η κατάσταση. Αλλά είναι ευκαιρία για την Πορτογαλία να κάνει νίκη που, άμα την πάρει αύριο, θα είναι νίκη πρωτιάς. Υπενθυμίζω ότι ο όμιλος της Ουρουγουάης, ναι, γιατί αυτή είναι το φαβόρι του ομίλου της Ρωσίας, παίζει με τον όμιλο της Πορτογαλίας και Ισπανίας. Άρα ενδεχομένως, η Ουρουγουάη είναι άτυχη, γιατί παρόλο που έχει καλή ομάδα, στους 16 η λογική λέει ότι θα παίξει ή με Πορτογάλους ή με Ισπανούς. Έχει δηλαδή κατευθείαν στα βαθιά πέφτει, στα νοκάουτ παιχνίδια. Έτσι μια πρώτη ματιά και στο πρόγραμμα του Σαββάτου. Άλλωστε αρκετός κόσμος θα φύγει, δεν είδα τι καιρό θα κάνει, αλλά εντάξει, τώρα πλέον που έχουμε μπει στον Ιούνιο, πολλοί κόσμος πλέον θα φεύγει από τις Παρασκευές για Σαββατοκύριακα. Χαλκιδικές πιερίες και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, το Σάββατο έχουμε 4 παιχνίδια. Είναι η μοναδική ημέρα του Μουντιάλ μέχρι τις 25 Ιουνίου που θα έχουμε 4 παιχνίδια. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο στη 1 το μεσημέρι Γαλλία-Αυστραλία. Η λογική είναι ότι θα δούμε πολλά με λίγα. Στις 4 έχουμε Αργεντινή-Ισλανδία. Επίσης καθόλου φαβορεί η Αργεντινή του Μέση κοντά στην πρωτάρα Ισλανδία. Στις 7 έχουμε Περού-Δανία. Παιχνίδι για τον όμιλο της Αργεντινής. Συγγνώμη, για τον όμιλο της Γαλλίας. Στις 7 αυτό. Ενδιαφέρον παιχνίδι. Δύο περίπου εισάξιες ομάδες, αλλά με εντελώς διαφορετικό στυλ. Επαναλαμβάνουμε ότι για το Περού τελικά δεν ισχύει η ποινή κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ και για όσο θα παίζει το Περού στο Μουντιάλ του Πάολο Γκερέρο. Ο αρχισκόρη και αρχηγός των Περουβιανών, ο εθνικός του ήρωας, είναι κανονικά διαθέσιμος. Η FIFA έκανε άρση της ποινής του για όσο διάστημα θα παίζει το Περού στο Μουντιάλ. Και στις 10 το βράδυ του Σαββάτου, Κροατία-Νιγηρία. Και αυτό είναι ενδιαφέρον ζευγάρι. Οι Κροάτες με top class ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά. Πίσω είναι λίγο τσαμπατσούλιδες. Οι Νιγηριανοί και αυτοί έχουν ταλέντο, ταχύτητα, αλλά επίσης τσαμπατσούλιδες, αφελείς και άναρχοι, όπως οι πιο πολλές αφρικανικές ομάδες. Εντάξει, μια και πήγαμε στο Σάββατο, σας λέω και των επόμενων ημερών το πρόγραμμα. Την Κυριακή έχουμε στις 3 Κώστα Ρίκα-Σερβία, στις 6 Γερμανία-Μεξικό και στις 9 Βραζιλία-Ελβετία. Η Βραζιλία, η Πολυνίκης και η λαοφιλέστερη εθνική ομάδα στον πλανήτη ντεμπουτάρει το βράδυ της Κυριακής. Λογικά θα είναι και το μάτς με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στις πρώτες μέρες του Μουντιάλ. Επαναλαμβάνω, Βραζιλία-Ελβετία το βράδυ της Κυριακής στις 9 και την Δευτέρα 18 Ιουνίου. Η μέρα που, εντάξει, όχι ακριβώς ολοκληρώνει η πρώτη αγωνιστική, γιατί μπαίνει και την τρίτη η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε δύο παιχνίδια, Κολομβία, Ιαπωνία και Πολωνία, Σενεγάλη, την τρίτη. Τη Δευτέρα έχουμε στις 3 Σουηδία, Νότια Κορέα, στις 6 Βέλγιο, Παναμάς. Εδώ, αν η Ρωσία πετυχαίνει 5 γκολ κοντά στη Σαουδική Αραβία, εδώ το Βέλγιο, που έχει και σαφώς καλύτερη ομάδα από την Ρωσία, γιατί να μην πετύχει και 7 και 8 γκολ κοντά στον Παναμά, που θεωρητικά είναι χειρότερη ομάδα και σίγουρα πιο άπειρη σε Μουντιάλ από τη Σαουδική Αραβία. Και στις 9 το βράδυ της Δευτέρας, εδώ θα είμαστε, πρώτα ο Θεός, μαζί με Νίκο Παπαδόπουλο, θα βλέπουμε τα αγκλάκια του Gareth Southgate απέναντι στην Τινησία. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, σκέψεις για τα 3 αυριανά παιχνίδια, στοιχηματικές σκέψεις, διπλό με άντερ την Ουρουγουάη. Το δίνει πλέον και ο Παπετσί αυτά τα συνδυαστικά τα στοιχήματα.
Και στα άλλα δύο παιχνίδια, Μαρόκο, Ιράν και Πορτογαλία, Ισπανία, δίνω μεγαλύτερη τύχη στους τυπικά γηπεδούχους, σε Μαροκινούς και Πορτογάλους, στο 2.25 με 2.20 πάνω κάτω άσος των Μαροκινών, στο 4.4 πλάς ο άσος των Πορτογάλων. Πάντως, σε ένα από τα δύο παιχνίδια η λογική λέει ότι, ή να το πούμε πιο, να το θέσουμε έτσι πιο διαφορετικά, να βάλουμε στην κουβέντα και το Αίγυπτος Ουρουγουάη, σε ένα από τα αυριανά, τουλάχιστον μάλλον σε ένα από τα τρία αυριανά παιχνίδια, μια ισοπαλία θα τα δούμε. Υπάρχει πολλοί κόσμος που σε Μουντιάλ και Euro κάνει αυτό το συστηματάκι με το κυνήγι των ισοπαλιών. Εντάξει. Εγώ δεν το κάνω και ούτε το έχω κάνει ποτέ και ούτε πρόκειται να το κάνω. Ο βασικός λόγος είναι ότι εντάξει, κάποια στιγμή όντως θα βγει ισοπαλία, αν αργήσει. Αλλά αν γίνει στραβή και αργήσει πολύ ισοπαλία, θα έχεις μπει μέσα, βασικά δεν θα έχεις λεφτά, κανονικά λεφτά, real money στα χέρια και όχι τηλεφωνικά στοιχήματα στον προποτζή, αλλά μπάμπι βάλω 200 ευρώ και άμα δεν βγεις ισοπαλία μετά διπλασιάζεις, πας στα 400 και άμα δεν βγεις πας στα 800 και άμα δεν βγεις πας στα 1600. Κάποιες στιγμές που είπε ο πράκτορας που είσαι Θανασάκη, παίρνε λίγο το απόγευμα να με πληρώσεις. Ναι, ξέρεις, παντρεύεται η αδερφή μου και εντάξει, είναι σύστημα που κρύβει κινδύνους. Αν αργήσει η πρώτη ισοπαλία, κινδυνεύεις να βρεθείς από τις πρώτες μέρες υπερχρεωμένος. Και εντάξει, επειδή πολλοί παίζουν τηλεφωνικό στοίχημα στις μέρες μας, όλοι λίγο πολύ έχουμε έτσι, ένα γνωστό και παραπάνω προποτζή, αλλιώς είναι να το πεις το ποσό του πονταρίσματος απλά στο προφορικό και αλλιώς είναι να πας εκεί και να μετρήσεις και να τα σκάσεις τα φράγια στο ταμείο. Όπως είναι και με στις στοιχηματικές εταιρείες, έτσι προφανώς. Αλλιώς είναι ένα νούμερο απλά εκεί στο account, στο balance, λοιπόν το πλαστικό το χρήμα. Αλλιώς βάζεις ας πούμε το 50 ευρώ ποντάρισμα και αλλιώς άμα πας στον πράκτορα και σκάσεις τον 50 αρέα. Είναι όλα αυτά, έχουν σημαντική διαφορά. Αν και μιλάμε για τα ίδια ποσά. Αλλά για να επιστρέψω στο σύστημα με τις ισοπαλίες, απαιτεί μεγάλη μπάνκα. Αν δεν έχεις μπάνκα, είναι ένα σύστημα προς αποφυγή. Γιατί ελοχεύει πολύ μεγάλος κίνδυνος να βρεθείς καταχρεωμένος με το καλημέρα. Λοιπόν, αυτά. Φτάσαμε αισίως στις 12. 12 παρά, τι έχουμε. Μπάσκετ. Τι είναι αυτό που μου κάνεις. Ηχητικό. Α, θα κλείσουμε έτσι. Ναι, ναι, okay. Θα κλείσουμε έτσι. Λοιπόν, να δώσω τι άλλο έχουμε από μηνύματα. Εδώ. Στο Δημήτρη απαντήσαμε. Εδώ δεν θέλουμε κάτι άλλο. Κάτσε να δώσω και ένα refresh μπάς και έχουμε κάποια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ναι, Μολότοφ λέει έξω. Όχι, αυτή είναι η είδηση αργά. Μολότοφ λέει έξω από το SF. Ναι, ναι, ναι. Ρεκόρ μεταγραφής λέει και είναι η Νότιχαμ Φόρεστ του Μαρινάκη. Ενώ στο Ισραήλ λέει, στο μπάσκετ του Ισραήλ, πρωταθλήτρια μετά από 4 χρόνια Μακάμπι Τελ Αβίβ. Για τον Κρισμάν είπαμε ότι ανακοίνωσε μέσω ντοκιμαντέρ την παραμονή του στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Κάτσε να δούμε τι μεταγραφή έκανε ο Μαρινάκης στην Νότιχαμ Φόρεστ. Εκεί βέβαια τα δίνει. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης λέει ότι τίναξε την μπάνκα στον αέρα για να πάρει στην Νότιχαμ τον 21χρονο Ζουάου Καρβάλιο, καθώς ο Αγγλικός Σύλλογος έδωσε 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα. Ναι, και δανεικός στην Φόρεστ και ο Ντιόγκο Γκονσάλβες. Είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Νότιχαμ, αυτή που έκανε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, 15 χαρτιά για τον 21χρονο Ζουάου Καρβάλιο από την Μπενφίκα. Ενώ ανακοινώθηκε και ο δανεισμός του Ντιόγκο Γκονσάλβες επίσης από την Μπενφίκα. Με οψιόν αγοράζει το επόμενο καλοκαίρι με ένα ποσό που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Καρβάλιο υπέγραψε για 5 χρόνια και αγωνίζεται τόσο ως οκτάρι αλλά και ως δεκάρι. Ενώ ο Γκονσάλβες αγωνίζεται ως εξτρέμ. Αυτά όσον αφορά την Νότιχαμ Φόρεστ και τον Μαρινάκη. Κάποια άλλη είδηση, αμάν όπως λέμε, δεν βλέπω να υπάρχει. Στο στοίχημα στις καθυστερήσεις Χαφνιά Φιορντούρ, Ρέικιαβικ 3-0. Φιολνίρ Γκρίνταβικ 0-1 και Κέφλαβικ Ρέικιαβικ 0-4. Κάτι άλλο εγώ δεν έχω να προσθέσω. Θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10, ακολουθεί σε πολύ λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα ο Γιώργος Ζαγόρας με την Ζούγκλα. Σας αφήνουμε με κάτι. Μπήκαμε με άραβα. Σαλαμαλέγκουμ και για το τάλιρο που έφαγε ο Σαουδάραβας από τον Ρώσο. Κλείνουμε με κάτι πιο κοντινό σε εμάς και εξόχως σημαντικό.